Ελευθεριακός από το blog Ελευθερία ή Τίποτα. Είμαι μαζί με τον Γιάννη Κολοβό. Με αφορμή το βιβλίο του «Η ιστορία κοινωνικά απόβλητα», καταρχήν είναι ο τίτλος, έτσι. Σε ερωτηματικό, πώς ήταν και το group που έπαιζες. «Η ιστορία της punk σκηνής στην Αθήνα 1979-2015». Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση καταρχήν. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και είμαστε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου Ναυτίλος, έτσι, που μας φιλοξενεί για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για τη μέθοδο που επέλεξες για να κάνεις αυτή την έρευνα, για τη μέθοδο αφηγήσεων ζωής δηλαδή. Και θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Πρώτα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το έκανες επειδή πρακτικά, επειδή ήσουν και εσύ μέλος της punk σκηνής, δεν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο και αναγκαστικά έπρεπε να κάνεις αυτό? Ναι, όχι. Στην ουσία, αν ήθελε κάποιος να ασχοληθεί με τη punk σκηνή, ή θα έπρεπε να κάνει μια ανάλυση λόγου στα τραγούδια, ή θα έπρεπε να κάνει αυτό, μια προφορική ιστορία, ας πούμε. Τώρα, γιατί η προφορική ιστορία? Στην ουσία είναι μια νέα μέθοδος, όπου εσύ ως ιστορικός δημιουργείς το αρχείο σου. Δηλαδή η κλασική δουλειά του ιστορικού ήταν, πήγαινε σε ένα αρχείο, έψαχνε, ερμήνευε τέλος πάντων τα δεδομένα και έγραφε την ιστορία του. Εδώ, και επειδή δεν είπα, και τα αρχεία ήταν συνήθως κρατικά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ήταν η αλληλογραφία μιας πρεσβείας, ας πούμε, αν έκανε εξωτερική πολιτική. Άρα άγγιζε ζητήματα, ας πούμε, της στρατιωτικής ιστορίας, της πολιτικής ιστορίας περισσότερο, ή αν μιλήσουμε για την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, αναγκαστικά έπρεπε να κοιτάξει τα αρχεία κάποιου κόμματος ή, ξέρω εγώ, της ΓΣΕΕ, ας πούμε. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν αρχεία. Το υλικό ήταν τα φαντζίν, οπότε πάλι θα είχαμε μια ανάλυση λόγου, ας πούμε. Εμένα με εξήταρε το γεγονός ότι δημιουργώ το αρχείο μου. Με ενδιαφέρε περισσότερο πώς βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο της ζωής τους, ή τέλος πάντων την ένταξή τους στη σκηνή punk. Είναι μια ιστορία από τα κάτω, δηλαδή από τη δεκαετία του 60, του 70 έχει βγει στο προσκήνιο και η ιστορία ομάδων που μέχρι τώρα δεν της άγγιζε η επίσημη ιστορία, γιατί απλά δεν υπήρχαν στα επίσημα έγγραφα. Η ιστορία, ξέρω, της εργατικής τάξης, η ιστορία ομάδων, έτσι ας πούμε, πιο περιθωριακών, σε εισαγωγικά. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν εξετάσει κανείς τα αρχεία της αστυνομίας στο Λίβερπουλ, μάλλον στο Μάντσεστερ, στα τέλη του 19ου αιώνα, τις περισσότερες ελλείψεις τις έχει μία γυναίκα. Το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει από αυτό είναι ότι αυτή ήταν η καραχαωτική γυναίκα, ας πούμε, η οποία κάθε δύο μέρες την συνελάβαναν και την πήγαιναν φυλακή. Στην πραγματικότητα τι συνέβαινε? Οι αστυνομικοί όταν βρίσκανε... Α, και η κατηγορία ήταν drunk and disorderly, μέθη και διατάραξη κοινής ησυχίας. Στην πραγματικότητα τι συνέβαινε? Οι αστυνομικοί όταν βρίσκανε κάποιον άντρα μεθυσμένο, του δίνανε δύο κλοπιές και του λέγανε τράβα στο σπίτι σου. Να ξεμεθύσεις, ας πούμε. Τη γυναίκα δεν μπορούσαν να τη χτυπήσουν, οπότε αναγκαστικά τη γινόταν προσαγωγή στο τμήμα. Άρα καταγραφόταν η σύλληψη. Αυτό διαταράσσει λίγο, δηλαδή αλλοιώνει την εικόνα.
ή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει φοβερό ενδιαφέρον να βρούμε αυτή τη γυναίκα, ας πούμε, και να δούμε για ποιο λόγο ήταν αυτό και πώς γινόταν η ιστορία. Αυτή η φωνή, ας πούμε, αυτών των ανθρώπων που δεν είχαν φωνή, μπορεί να δουλευτεί με ένα τέτοιο τρόπο, με αφηγήσεις ζωής, ας πούμε. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί η ανθρωπολογία πάρα πολύ και τώρα πρόσφατα και η ιστορία. Πώς ορίζεται ο όρος υποπολιτισμός και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις από τον όρο αντικουλτούρα? Γιατί το πάλι χαρακτηριστήκε με τους δύο όρους, ας πούμε. Ο υποπολιτισμός, υποκουλτούρα, σαν κάλπος στην ουσία, χρησιμοποιείται στην ουσία από τη δεκαετία του 50 αρχικά για να εξηγήσει ένα κόσμο μέσα στον κόσμο, δηλαδή μια ομάδα που αναπτύσσει δικές της αξίες, δικές της αναπαραστάσεις για τον κόσμο, για τη ζωή. Και είχε να κάνει, προέρχεται από την κοινωνιολογία, κλιματολογία τέλος πάντων, με συμμορίες, με τέτοιες ομάδες. Μετά το Dick Hebditch, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, οικειοποιούνται, ας πούμε, αυτόν τον όρο για να περιγράψουν τις ομάδες των νέων, το Mods, το Skinheads, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, που πάλι είναι ομάδες που έχουν δικό τους αξιακό σύστημα, δικό τους τρόπο ζωής, ντύσιμο κτλ. Και ο Hebditch είναι ο πρώτος, ας πούμε, που λανσάρει το στυλ ως γλώσσα. Που είχε γράψει και το περίφημο βιβλίο. Ναι, υποκουλτούρα, το νόημα του στυλ. Παρένθεση, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο υποπολιτισμός, στην ουσία είναι υποκουλτούρα, είναι το ίδιο πράγμα, γιατί στην Ελλάδα, ενώ στα αγγλικά είναι πολύ ξεκάθαρο τι είναι culture και τι είναι civilization, πολιτισμός είναι το ανώτερο, ο επίσημος, ας πούμε, πολιτισμός που παράγει... Ο τεχνικός, ας πούμε, πολιτισμός. Ναι, έργα, ο ελληνικός πολιτισμός που κάνει τον Παρθενώνα, ας πούμε. Ενώ κουλτούρα έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τον τρόπο ζωής, πώς τρώμε, πώς δινόμαστε, τα ήθη και έθιμα που λέγανε εδώ περισσότερο. Επειδή στην Ελλάδα η λέξη κουλτούρα δεν παράγει, ας πούμε, δεν παράγει γενική πληθυντικού, τι να πούμε των κουλτουρών, ούτε επίθετο. Δηλαδή λέμε πολιτισμικές σπουδές, cultural studies, πώς να πούμε, κουλτουριάρικες σπουδές. Είναι και λίγο παρεξηγημένος από τη δεκαετία του 70 ή του 80 ο κουλτουριάρης, ας πούμε. Λέει ο Ζαμπέτας. Ναι, ο Αρτέμις που λέγανε, ο Χαρικλίνη Αρτέμιδες, ας πούμε. Ή απ' την άλλη, ο όρος υποκουλτούρα παρέπεμπε σε μια... έναν τρόπο ζωής των καταγωγείων, ας πούμε, ή σε κάτι που ήταν σε ένα έργο τέχνης κατώτερης ποιότητας, ότι η υποκουλτούρα είναι το σκυλάδικο, ο Θεοδωράκης είναι, ας πούμε, ναι, πολιτισμός. Διάλεξα το, γιατί μου καθόταν καλύτερα στη γλώσσα, υποπολιτισμός, υποπολιτισμικός κτλ. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Τώρα, η αντικουλτούρα, σύμφωνα με το κέντρο σύγχρονο πολιτισμικό σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, είναι στην ουσία το αντίστοιχο των νέων της αστικής τάξης. Παρεμπιπτόντως, αυτοί όταν αναφερόντουσαν σε subcultures, στους mods και στους skinheads πολύ συγκεκριμένα, περιέγραφαν παιδιά της εργατικής τάξης, οι οποίοι οι men mods, ας πούμε, είχαν φαντασιωνόντουσαν μια ανωδική πορεία, δηλαδή ενώ ήταν εργάτες ή υπάλληλοι σε μαγαζιά, δίνονταν ωραία, ότι έστω μέσω της εμφάνισης είχαν μια ανωδική κινητικότητα κοινωνική. Οι skinheads είναι το αντίθετο, ας πούμε, ότι ως καρικατούρα του εργάτη με τις εργατικές μπότες, το τζιν και το κεφάλι το κοντοκουρεμένο, λουμπενοποιείται, ας πούμε, αυτός ο εργάτης. Η αντικουλτούρα ήταν οι χίπιδες, δηλαδή η διαφορά είναι ότι στην αντικουλτούρα αυτές οι ομάδες δημιουργούν θεσμούς, ας πούμε, αντισχολία, παράγουν λόγο, βγάζουν περιοδικά, ενώ οι subculture είναι καταναλωτές κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε.
ή τέλος πάντων αυτό που δημιουργούν τα τεχνουργήματα, αυτά που παράγουν, φτάνω στο επίπεδο να γράψω σε έναν τοίχο ή τέλος πάντων να βγάζω συνθήματα στο γήπεδο, ας πούμε. Δεν προχωράνε παραπέρα. Η αντικουλτούρα βγάζει δομές. Τώρα εδώ το πανκ θα μπορούσε να πούμε ότι είναι αντικουλτούρα, γιατί εδώ και αν έχουμε παραγωγή δομών. Το εντάσσεις κιόλας μάλλον στην αντικουλτούρα το πανκ. Πώς? Το εντάσσεις νομίζω και στην αντικουλτούρα. Ναι, ότι πρότεινε κάτι, ας πούμε. Κάποια στιγμή λέω ότι είναι αντικουλτούρα, ας πούμε. Λίγο για να τα ξεχωρίσω, ονομάζω αντικουλτούρα το προηγούμενο ή τέλος πάντων θα ονόμαζα το ευρύτερο πλαίσιο που η πανκ σκηνητοποθετήθηκε, και αυτό ας πούμε των εξαρχείων. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι εντελώς διαχωρισμένα, yeah, ούτε στη δεκαετία του 80, ούτε καν σήμερα, ας πούμε. Δηλαδή, πολύ άνετα έβλεπες και τους Last Drive και τη γενιά του House, mm-hmm, και πήγαινε στο Άλωθι που yeah, σύγχναζαν τα δύο πράγματα και όλοι μαζευόντουσαν σε μια συναυλία στο Πολυτεχνείο, ας πούμε. Yeah. Υπάρχει ένα πλαίσιο αντικουλτούρας, κυρίως από τα προηγούμενα χρόνια, αυτά του Χριστάκη, τα ιδεοδρόμια κτλ. Η ανοιχτή πόλη, ο ελεύθερος τύπος στο βιβλιοπωλείο, ξέρω εγώ, ή και του Καραμπελιά τα βιβλία που βγάζαν οι εκδόσεις Κομμούνα. Ναι, ναι. Οπότε ήδη υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο. Αυτό είναι η αντικουλτούρα, η ενυπάρχουσα που εκεί πάνω το τοποθετήθηκε το πανκ. Το πανκ. Okay. Θεωρείς ότι η έννοια και το περιεχόμενο του υποπολιτισμού είναι καλό να εξετάζεται ως ένα σύνολο άτομων ή είναι καλύτερα να το εξετάζεις ως άτομα μεμονωμένα, ας πούμε? Δηλαδή πώς μπορείς να εξετάσεις έναν υποπολιτισμό? Ναι, εντάξει, εδώ υπάρχουν και δύο τάσεις διεθνώς, ας πούμε. Ο ένας λέει που λέει ότι είναι πλέον σήμερα που είναι όλα κατακαιρματισμένα και εντάξει, οι άνθρωποι είναι style surfers, ας πούμε, ούτε καν μπαίνουν περισσότερο σε κάποια υποκουλτούρα, σε κάποια τάση, ότι πρέπει να εξετάζουμε άτομα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν αποτύχει. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις και την αφαίρεση, να πεις τι είναι αυτοί, ας πούμε. Ότι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ναι, ότι αναγκαστικά δημιουργούνται κάποιες ομαδοποιήσεις, ας πούμε. Τώρα το πανκ είχε πάντα μέσα τον ατομισμό, δηλαδή πιστεύω ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το επίπεδο της υποκειμενικότητας και να το δούμε ως καθαρή ομαδοποίηση, ας πούμε. Είναι και τα δύο. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε και στα δύο επίπεδα. Mm-hmm. Γιατί και από εκεί και πέρα έχουμε ομάδες που συμπεριφέρονται και με συγκεκριμένο τρόπο αλλά και με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε. Απ' την άλλη έχουμε και υποκειμενικότητα από την άποψη ότι δεν είναι ικνίτες, δηλαδή κάποιοι που έχουν ένα κάθετο, ας πούμε, σύστημα που έρχεται μια διαταγή και όλοι πάνε στη διαδήλωση με συγκεκριμένο τρόπο, έχουν ιεραρχία. Εδώ δεν έχει υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο, κανείς δεν έχει ταυτότητα μέλους, οπότε πολύ εύκολα η υποκειμενικότητα διαλέγει το δρόμο της, διαχωρίζεται ή και αλλάζει την ομάδα, ας πούμε. Ωραία. Πότε εμφανίζονται οι πρώτοι πάνκιδες στο εγχώριο τοπίο, εδώ στην Αθήνα? Ναι, είναι, εγώ το λέω το 1979, ναι. Μπορεί να είναι και λίγο πριν, λίγο μετά. Ναι, εντάξει, πρέπει να θέσεις μια ημερομηνία, μια χρονολογία. Με τις ημερομηνίες είμαι λίγο χαλαρός, ναι. Και δεν με ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα τώρα ένα μήνας, έτος. Αλλά, εντάξει, θα το σύνω, και τα λοιπά. Είναι γύρω στο 1979. Το πρώτο μέρος, σίγουρα, ας πούμε, ξέρω ότι υπήρχαν στο Γαλάτσι κάποιοι που είχαν πάει για Αγγλία, mm-hmm, φέρανε, ας πούμε, mm-hmm, αυτό το στυλ και τα λοιπά. Για κάποιο λόγο μαζεύονται κυρίως στην Πλάκα, δηλαδή εκεί δημιουργείται η πρώτη διευρυμένη παρέα ανθρώπων και μένουν στην Πλάκα όσο υπάρχει Πλάκα. Γιατί πιστεύω, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που τους έκαναν, ας πούμε, ανεκτούς στην Πλάκα ή που διαμόρφωσαν ήδη το κλίμα, ναι, της Πλάκας? Η Πλάκα ήταν ένας χώρος ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου πήγαιναν τουρίστες, είχε φτηνά ξενοδοχεία, και εκεί πήγαιναν όχι μόνο οι πρωτηροκάδες, έχει αρχίσει και λίγο πιο πριν. Ας πούμε η Σοφίτα ήταν ένα μποέμ στέκι, δεν θυμάμαι πως λεγόταν παλιά,
όπου μαζευόντουσαν ο ελίτης, κάποιοι έτσι διανοούμενοι της εποχής και είχε μια μποέμα ατμόσφαιρα όλα αυτά, οι εικόνες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό, από τους περιπλανόμενους τουρίστες, μια συνοικία που τότε φαινόταν ότι δεν θα την αγγίξει η ανάπλαση. Δηλαδή στην Πλάκα δεν είχαν χτιστεί πολυκατοικίες και φαινόταν ότι δεν θα χτιστούν επίσης. Και στα τέλη της δεκαετίας του 70, ας πούμε, έχουμε μαγαζιά, στέκια, ήταν η Μπουάτ επί δικτατορίας που επίσης μάζευαν, ας πούμε, αριστερή νεολαία ή τέλος πάντων αυτούς στυλ Σαββόπουλου που ακροβατούσαν και με τον μποέμ στυλ. Υπάρχουν μέρη, κλαμπ, ας πούμε, μπαρ, παμπ, όπως τα λέγανε τότε, δίσκο, που μάζευαν αυτό το κόσμο. Υπήρχαν διαχωρισμένα, υπήρχαν ροκάδικα στέκια, εκεί γίνονται και τα πρώτα μέρη, το Skylab, η Σοφίτα, που γίνονται συναυλίες και παίζουν και κάποια πανκ συγκροτήματα δίπλα, ας πούμε, στα πιο ροκάδικα. Οπότε είναι απόλυτα φυσικό να μαζεύονται εκεί τα παιδιά από τις διάφορες συνοικίες. Είναι και στο κέντρο της Αθήνας, άρα πολύ εύκολα μπορείς από γύρω-γύρω από την Ηλιούπολη, από το Γαλάτσι, από το Βύρονα, να δώσεις ένα ραντεβού εκεί, ας πούμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η σχέση, γιατί αναφέρεις κάτι τέτοιο στο βιβλίο σου, μεταξύ των αναπαραστάσεων που υιοθετούσαν οι ροκάδες, όπως ας πούμε ο Πουλικάκος και ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Και αυτόν που υιοθετούσαν οι punks, και αν ήταν συγκρουσιακοί κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εκ πρώτης όψεως γίνει μια πολύ συγκρουσιακή εικόνα. Δηλαδή ότι γινόντουσαν επικοί αυγάδες ροκάδων, πάνκιδων, αυτό φαίνεται και στον τύπο της εποχής, κυρίως στα μουσικά περιοδικά, όπως το Pop και Rock, ας πούμε, που έχουν γραφτεί άρθρα που αναφέρονται έτσι σε μια διαμάχη μαλλιάδων και γουρεμένων. Σε διακοπή, μια συγκεκριμένη συναυλία που παίζανε οι Βαβούρα Μπάντ με τους Αρφτάις, έτσι. Που οι ερμηνείες των διαφόρων είναι, από ό,τι κατάλαβα εγώ, διαφορετικές. Ένας λέει ότι έγινε αυτό, άλλος λέει ότι δεν έγινε αυτό. Ναι. Είναι λίγο συγκρουόμενα αυτά. Εδώ η προφορική ιστορία έχει το καλό ότι μπορεί να βρει στο ίδιο άτομο διάφορες ασυνέπειες, ας πούμε. Δηλαδή, μιλώντας πάλι για την Αγγλία, διάβαζα μια αφήγηση μιας κυρίας στο Λίβερπουλ, ας πούμε, που έλεγε εγώ δεν πήγαινα ποτέ στις pub, ας πούμε, εκεί μαζευόντουσαν οι αλήτες και τα λοιπά. Η pub στην Αγγλία, ιδιαίτερα αρχές 20ου αιώνα, 19ου αιώνα, ήταν περίπου το μέρος όπου εκφραζόντουσαν οι στρατηγικές γάμου, εκεί γνώριζες τον άντρα σου, ας πούμε, στη γειτονιά. Και μετά τη ρωτάει πού γνώρισες τον άντρα, σου λέει στην pub, οπότε πήγαινε στην pub, άσχετα αν για να δείξει έτσι ότι ηθικά ήταν άμεμπτη, είπε ότι δεν πήγαινε στην pub. Έτσι και εδώ, αρκετοί μου δίνουν έτσι μια πολύ συγκρουσιακή ατμόσφαιρα με τις ροκάδες, απ' την άλλη ο ίδιος πληροφορητής μου λέει, ας πούμε, τα φρικιά στη γειτονιά μας στηρίζαν ως πανκ συγκρότημα ή ότι σε μια ευρύτερη παρέα ήταν και φρικιά μέσα και ροκαμπυλάδες και τα λοιπά. Οπότε εδώ πήγε το μυαλό μου σε μια ανισομετρία, να πω ότι μήπως αυτοί οι καυγάδες δεν ήταν και τόσο καυγάδες, ας πούμε. Και υπάρχουν και άλλοι πληροφορητές που μου λένε ότι γίνανε 2-3 επεισόδια, αλλά δεν ήταν κάτι, μέχρι εκεί δεν ήταν κανένα πλάκωμα και τα λοιπά. Και το αποδίδω αυτό στο ότι, εντάξει, κακά τα ψέματα, υπάρχει για να το πρώτο τους, η πρώτη τους επιθυμία είναι να δηλώσουν ότι υπάρχουν. Είναι μια κραυγή να πούνε είμαστε κι εμείς εδώ. Και η πρώτη τους σύγκρουση, όπως και στην Αγγλία, ήταν με τους παλιούς, με τους ροκάδες, ας πούμε. Ήταν μια δήλωση ότι είμαστε και εμείς εδώ. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, προσωπικό. Στην Κεσαργανή, ας πούμε, που πήγαινα σχολείο, γενικά οι παρέες ήταν ροκάδες, πάνκιδες και κάτι άλλο, και απ' την άλλη χευμεταλλάδες και απ' την άλλη μεριά έτσι, οι λαϊκοί. Και πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, οπότε έτσι ήταν. Ναι, οι λαϊκοί και, και τα λοιπά. Κάνοντας πλάκα, ας πούμε, όταν καθόμασταν σε μια καφετέρια στο ίδιο τραπέζι, έκανα πλάκα με τον αναπτήρα και ήταν ένα παιδί ο Σπύρος, έτσι ροκάζει μακριμάλι.
και του ψιλοέκαψα το μαλλί, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι το θυμάμαι, έχω να το δω 20 χρόνια, 30. Θα το έχει βιώσει κάτι. Αλλά το θυμάται ως μια φοβερή σύγκρουση, η οποία έγινε κατά λάθος. Δηλαδή, ναι, δεν ήθελα να του φουντώσω το μαλλί, ας πούμε. Ήταν μια πλάκα και αλληλοπειράγματα υπήρχαν. Νομίζω ότι ήταν σε αυτό το επίπεδο. Δεν ήταν φοβερά μεγάλη σύγκρουση. Αν έπαιξε και σε καμιά δυο συναυλίες έτσι και λίγο ξύλο, ήταν μέχρι εκεί. Μετά μάλλον βρήκανε, ενωθήκανε απέναντι σε κοινούς εχθρούς όπως ήταν η Μπάτση, δεν ξέρω εγώ τι. Και από μόνο του έτσι κι αλλιώς στους μύθους του πανκ ήταν και αυτή η σύγκρουση με τους ροκάδες. Δηλαδή, διαβάζαμε ότι ο Τζον Λίντον είχε μπλουζάκια hate Pink Floyd, οπότε λέγαμε και εμείς οι Pink Floyd είναι για τα μπάζα, ας πούμε. Ναι. Οι Led Zeppelin είναι καραγιόζητες, ας πούμε. Αλλά όχι τίποτα φοβερή σύγκρουση. Ναι, ωραία. Τι συνέπειες είχε στους πανκς η αλλαγή κουλτούρας της περιοχής, ας πούμε, της πλάκας? Φαντάζομαι ότι είχε συνέπεια να φύγουνε, έτσι, ουσιαστικά. Και θέλω να πεις, σε ποιες περιοχές άρχισαν να πηγαίνουν και να συχνάζουν πριν καταλήξουν στα εξάρχεια? Ήδη από τις αρχές του 80 υπήρχε ένα σχέδιο ανάπλασης της πλάκας και είναι πιθανότατα το μοναδικό σχέδιο που όντως πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, γιατί υπήρχαν και άλλα που απλά δεν λειτουργήσαν. Υπάρχουν και σήμερα και απλά δεν λειτουργούν. Άλλαξε η χρήση γης, κλείσανε τα μαγαζιά στην πλάκα, πιθανότατα πουληθήκανε, δέχτηκε και παιχνίδι με το real estate, ας πούμε, στην περιοχή. Και επειδή κλείσανε αυτά τα μαγαζιά, κάπου μείναν άστεγοι, όχι μόνο οι punks και όλοι όσοι μαζεύονταν εκεί, ας πούμε. Ακολούθησαν μια περίοδο ψαξίματος, δηλαδή περιπλανήθηκαν σε κάποιους ελεύθερους χώρους που υπήρχαν στο κέντρο, στην πλατεία Κλαθμόνος μαζευόντουσαν, στο Πολεμικό Μουσείο για κάποιο διάστημα, στο Μουσείο το Αρχαιολογικό για λίγο, αλλά ήταν... Θα βρούμε κάποια σταθερή, ας πούμε, ζώνη να... Ναι, ναι, γιατί εντάξει το πανκ, και έτσι όπως φαίνεται και από τις αφηγήσεις των παιδιών που μου μίλησαν, είναι μια υποκουλτούρα του έξω. Δηλαδή, ελάχιστα έχει να κάνει με κάποιο κλειστό χώρο. Ναι. Δεν είναι κάθομαι στον καναπέ και πίνω μπύρες και βλέπω τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, ας πούμε, στην τηλεόραση, ούτε μαζεύομαι σπίτι και ακούω μουσική. Mm-hmm. Είναι κυρίως βρίσκομαι με τους άλλους σε κάποιον εξωτερικό χώρο, ας πούμε. Είτε γίνεται στην αυλία, είτε δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, απλά σκοτώνουμε την ώρα μας. Τα εξάρχεια ήταν ο επόμενος φυσιολογικός χώρος που μπορούσε να φιλοξενήσει τέτοιες ομάδες, γιατί ήδη από το 1974 εκεί έχουν αρχίσει και μαζεύονται οι αριστεροί φοιτητές, κάποιοι το πάνε και πιο παλιά, από την εποχή των Δεκεμβριανών και μετά, τέλος πάντων. Δεν θα σου νωρίζει, δηλαδή. Εντάξει, μένα δεν με ενδιαφέρει τόσο, με ενδιαφέρει ότι σε αρχές της δεκαετίας του 80, ας πούμε, το 85, 84-85 και μετά, ήδη υπάρχουν εκεί μέσα βιβλιοπολία στην περιοχή, κάποια δισκάδικα στην ευρύτερη περιοχή που φέρνουν και punk δίσκους. Μπορεί να αλλάξει κάποιος στην πλατεία εξ αρχείων και να πάρει μια μπύρα από το περίπτερο, άρα πετυχαίνει αυτή την ατμόσφαιρα της Κλαθμόνος κτλ. Α, και στα Προπήλαια, συγγνώμη, το ξέχασα, το οποίο επειδή ήταν άσυλο μπορούσαν να κάνουν και τίποτα βλακιούλες, να ανάψουν καμιά φωτιά. Να κουρεύονται, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι γράφεις κάτι τέτοιο. Κουρεύονται, ήταν εκεί ο Μπουκόφσκι, ένας άλλος με τα μουσια, Αντώνη, δεν θυμάμαι πως το λέγανε, η Μήτρελος, δεν ξέρω εγώ τι. Και γενικά εκεί ξεκινάγανε και διάφορες, ήρθε και η πρώτη επαφή με τις πορείες, ας πούμε, του... Γενικά, επειδή όλες τις πορείες ξεκινάγανε από εκεί, είδανε τι είναι ΜΑΤ, είναι αναρχική έτσι και τέτοια. Ναι, υπήρχαν μπαρ στα εξάρχεια, ήταν μια φοιτητο περιοχή, γιατί μαζευόταν από πριν αρκετός φοιτητό κόσμος. Αυτός ο χώρος, δηλαδή η διάσπαση του Ρίγα Φεραίου, η Β' Πανελλαδική, τα άτομα αυτά ήταν αρκετά πιο ανοιχτά ως προς αυτούς τους τύπους που σκάνε σαν Ινδιάνοι και
Μπορώ να πω και πολύ πιο ανοιχτή, ίσως από τους αναρχικούς. Mm-hmm. Παίζει αυτό, τέλος πάντων. Και σίγουρα από την υπόλοιπη αριστερά. Ναι. Εντάξει, το ΚΚΕ ήταν σαφώς ενάντια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ πιτσιρικάς, επειδή πήγαινα στην Κεσαριανή, πήγα σε ένα φεστιβάλ της Κυριακής και είχαν μια φωτογραφία του Σιντ Βίσιους με αυτή την περίφημη, με τη σβάστικα, και λέγανε νεοφασίστες εκεί και τέτοια. Γενικά, οι κνήτες πιστεύαν ότι όλα αυτά είναι είτε Αμερικανιές, είτε νεοναζί, ας πούμε. Είχαν πολύ αρνητική άποψη. Άρα βρίσκουν, και διάφοροι παλιά αντικουλτούρα, ας πούμε, του 60, του 70, οι οποίοι κάτι έχουν αρχίσει να ψηλιάζονται για το πανκ, δηλαδή και στο Ιδεοδρόμιο, και οι παλιοί ομιλάτους και εκδώσει εκείνο το βιβλίο το πανκ, ας πούμε. Οπότε μάλλον είναι μια ατμόσφαιρα έτσι φύλλα προσκύμενη που τους δέχεται. Ναι. Δεν λέω ότι ταυτίζονται, απλά και η αναρχική από κάποια φάση και μετά, επειδή αρχίζουν και κατεβαίνουν και οι πάνκιδες στις πορείες και σε αυτά, θεωρούν ότι είναι σαν και εμάς. Τα αναρχικά έντυπα εκείνη την εποχή έχουν μια σχετικά θετική άποψη, ας πούμε, για το πανκ, ότι είναι μια μορφή anarchy in the UK, άρα είναι αναρχική και αυτοί οι ex-humans έχουν το αλφάδι, άρα είναι δική μας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Πιτσιρικάδες, φασαριώζοι, ίσως ανεγκέφαλοι μεν, αλλά τέλος πάντων δική μας δε. Ναι, όπως και μέχρι. Ωραία. Σε αυτή την περίοδο που κατεβαίνω, ας πούμε, στα Εξάρχεια και περνάει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλάζει και η ταυτότητα των πάνκιδων από πριν, που μπορεί να ήταν, ας πούμε, έτσι όπως το περιγράφει στο βιβλίο, λειτουργούσαν ή πίστευαν ότι ήταν σαν συμμορία. Ας πούμε, ναι, αλλάζει το περιεχόμενο αυτής της ταυτότητας πια. Ναι, χρησιμοποιώ τον όρο συμμορία σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, δεν είναι συμμορία από την άποψη ότι πάρουν πολλά ναρκωτικά ή ξέρω εγώ έχουν πιστόλια ή μαχαίρια και τέτοια. Είναι περισσότερο μια αυτοπροστασία. Δηλαδή, όταν είσαι μόνος σου και τρως, ας πούμε, το κράξιμο του κόσμου, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση είναι κράξιμο. Και ξύλα. Από τις αφηγήσεις, ναι, έχουμε και καυγάδες, ας πούμε, που γίνονται. Όταν είναι αρκετοί μαζί, είναι και μια μορφή αυτοπροστασίας. Δηλαδή, ότι πολύ δύσκολα σε πειράζουν άμα είσαι σε μια ομάδα των 10 ατόμων, ας πούμε. Σωστά. Στον δρόμο και μιας επικοινωνίας, ας πούμε, όσο να είναι. Σε μια τέτοια ομάδα είμαστε οι ίδιοι, είμαστε οι δικοί μας κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζει και βέβαια σε αυτό παίζουν ρόλο και επιχείρηση αρετής. Δηλαδή τώρα, είτε επειδή τα ΜΜΕ θέλησαν να δώσουν μια εικόνα αντικοινωνικότητας των Εξαρχείων με εσπαραγματικά άρθρα στον τύπο, βγαίνει και εκείνο το σύριαλ Κάθοδος, το οποίο νομίζω μετά κόπηκε δε κάποια επεισόδια, και παρουσιάζουν τα Εξάρχεια ως άντρο περιθωριακών, παραγμιακών, ναρκωμανών. Ναι, ίσως εδώ αυτό πολύ δύσκολα τώρα μπορεί να αποδειχθεί, ας πούμε, ότι έμπαινε και ένα νέο σχέδιο gentrification στα Εξάρχεια. Δηλαδή, πιθανότατα ήταν η επόμενη περιοχή που θα γινόταν ό,τι και στην Πλάκα. Και μεταφέρεται το τμήμα στην Καλλινδρομίου για να ελέγχει καλύτερα την περιοχή και αρχίζουν αυτές οι επιχειρήσεις αρετής οι λεγόμενες, όπου συλλαμβάνονται, τέλος πάντων προσαγάγονται για εξακρίβωση στοιχείων άτομα περιθωριακά. Οι πάνκιδες, επειδή ήταν οι πιο μικροί, οι αναρχοί αρκετά εύκολα φωνάζανε για δικαιώματα και τέτοια, ξέραν να το μιλήσουν, είχαν μια μεγαλύτερη εμπειρία, ας πούμε, σε αυτή τη... Οι πάνκιδες συγκρούονταν, ας πούμε. Ναι, ή ήταν πιο δυνατοί, μπορούσε να γίνει καμιά σύγκρουση. Οι πάνκιδες ήταν πιο πιτσιρικάδες, άρα πολύ πιο εύκολα τους βούταγες και τους... Και με την εμφάνισή τους ήταν ο εύκολος στόχος, δηλαδή ξεχωρίζανε από μακριά. Οπότε είναι και αυτοί που τρώνε περισσότερο την καταστολή, αυτοί που έχουν τις περισσότερες εξακριβώσεις, ας πούμε, στα Εξάρχεια. Δεν λειτουργήσε εν μέρη αυτή τη gentrification, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε σχέδιο, υπήρχε κάποιο σχέδιο, ας πούμε.
γιατί αυτό οδήγησε σε ένα κύκλο καταστολής αντικαταστολής, δηλαδή για μια περίοδο έχουμε συνεχή συγκρούσει τα Εξάρχεια. Με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά στη ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου το 85. Αυτό πολιτικοποιεί από μόνο του τους πάνκιντες, δηλαδή χαρακτηριστικά μου λέει ένα πληροφορητής ότι εντάξει, εγώ δεν είχα διαβάσει δεκατόμους Μπακούνιν και τέτοια, δεν ήξερα, ή ο Καλτεζάς ήταν που με έκανε να... Βιωματικά δηλαδή. Ναι, ήταν μια βιωματική πολιτικοποίηση, ας πούμε. Ωραία. Και βίαιη προφανώς. Και σχετικά βίαιη. Είναι βίαιο. Mm-hmm. Ωραία. Μια που μιλούσαμε τώρα για τα Εξάρχεια και του σπανκ και τον αντιεξουσιαστικό χώρο κτλ. Συνήθως λέμε ότι οι πάνκιδες επηρεάστηκαν από την όσμωσή τους με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, εννοώντας ότι ο αντιεξουσιαστικός χώρος ήταν πιο ισχυρός ως προς αυτό, στο να επηρεάσει τους πάνκιδες. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αντίστροφη πορεία. Δηλαδή και οι πάνκς επηρέασαν τον αντιεξουσιαστικό χώρο που θα βρείτε πιο πολιτικοποιημένος, ας πούμε. Ναι, αυτά δεν γίνονται μονόδρομα ποτέ. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα αλληλεπιδράσεις. Πάρα πολλά οι συναυλίες που κλιμακώνονται, ας πούμε. Κακά τα ψέματα, οι πάγκητες δεν θέλανε, δεν είχαν καν στο μυαλό τους ότι κάποια ώρα χ θα γίνει επανάσταση, θα καταλάβουμε την εξουσία και μετά δεν ξέρω εγώ τι. Οι πάγκητες συναυλίες θέλανε να κάνουν, να αράζουν, δηλαδή ήταν αυτό που λέμε καθημερινή ζωή. Αυτό επηρεάζει και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Βλέπουν ότι η συναυλία είναι κάτι που είναι και πολιτικός λόγος, ας πούμε, ή συμπαράστασης, γιατί μαζεύω και λεφτά, ή για να προωθήσω τα αιτήματά μου, όχι με τη μηχανιστική λογική που είχαν, ας πούμε, οι νέοι σοσιαλιστές τότε, οι τροτσκιστές δηλαδή, ναι, ή κάποια άλλα αριστερά κόμματα, ότι ας τσιμπήσουμε 2-3 πιτσιρικάδες να παίξουν για να φέρουν και κανένα άνθρωπο δικό τους, να τους γράψουμε στο κόμμα, ας πούμε, να τσιμπήσουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, να τσιμπήσουμε κανένα μέλος. Η συναυλία είναι από μόνη της πολιτικός λόγος. Και αν το δούμε και πιο μακροπρόθεσμα, ξεφεύγοντας από αυτή την εποχή, ακόμα και το DIY, ότι δεν βάζουμε εισιτήριο στις συναυλίες και τα λοιπά, επηρεάζει τον χώρο αυτό. Παλιά δεν έμπαινε ότι δώστε ό,τι προερίστε, ή τώρα γράφουν ενίσχυση οικονομική, όχι εισιτήριο, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι σαφές, ή στα βιβλία, οι παλιές εκδόσεις του Ελεύθερου Τύπου μια τιμή είχαν όπως όλα τα βιβλία. Δεν έμενε ότι πρέπει να είναι η μισή τιμή ή να δικαιολογούμε για την τιμή, λόγο, ας πούμε. Ναι, και στιλιστικά επηρέασε, και ίσως ότι ψάξανε ότι μήπως αλλάζουμε, φτιάχνουμε δομές και για την καθημερινή ζωή, mm-hmm, και όχι μιλάμε για την επανάσταση, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι οι πάγκηδες βάλανε το χέρι τους στο να γίνουν καταλήψε πάρκ, ας πούμε, mm-hmm, σήμερα, ή κάποιοι παλιοί, ή να έχουμε ακριβώς αυτή το βλέμμα προς την καθημερινότητα και όχι προς τη Μεγάλη Επανάσταση, ας πούμε. Αυτό που λες και εσύ μέσα στο βιβλίο, εντάξει, που βέβαια δεν είναι δικό σου, απλά χρησιμοποιείς τον όρο συχνά, είναι αυτή η προσωρινή αυτόνομη ζώνη. Αυτό θέλανε να κάνουν οι πάνκιδες, mm-hmm, έτσι, για να λειτουργήσουν. Ναι, είναι καθαρά, και δεν είναι νομίζω μόνο του πάνκ. Δηλαδή, αν δούμε στην Αθήνα, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που διεκδικούν χώρους. Αυτό μπορεί να είναι και η Χρυσή Αυγή, που διεκδίκησε ένα χώρο, ας πούμε, κάτω από την Παρτισίων, και μέχρι κάποιο σημείο πέτυχε να το πάρει για να κάνει τα δικά της, ας πούμε. Mm. Λίγο ήταν ένας χώρος που κάνανε ό,τι γουστάρανε πριν κάτι χρόνια. Mm. Μπορεί και σήμερα, δεν ξέρω. Ή ξέρω εγώ, ένας χώρος gay friendly, ας πούμε, που μπορεί να ξεκινάει από ένα gay bar, και γενικά η περιοχή να αποκτά αυτό το... να είναι υπερβολικά, να είναι ανεκτική προς κάποιες τέτοιες ομάδες. Ή
ακόμα και η πιο mainstream, ότι ένα μόλι, βέβαια κάτω από τη, με τις ευλογίες ας πούμε της βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου, έτσι, ότι θέλουμε ένα μόλι το οποίο να είναι καθαρό, να μην έρχονται ζητιάνοι, να είναι ο δικός μας χώρος που ξέρω ότι θα φάω το hamburger μου ας πούμε και θα περάσω μια χαρά, θα ψωνίσω. Ότι παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι στην πόλη ας πούμε. Εθνωτικές ομάδες, ότι ξέρω εγώ αν πάμε στη Μιχαήλ Βόδα υπάρχει ένα τετράγωνο που είναι οι Πολωνοί με την εκκλησία τους, διεκδικούν ένα χώρο, τα μαγαζιά εκεί είναι πολωνικά, ή τα τηλεφωνία ας πούμε στην Ηπείρου των μουσουλμάνων, ότι γύρω από κάποιο μαγαζί σιγά σιγά δημιουργείται μια κοινότητα ας πούμε. Δεν είναι παρά κάποιες αυτόνομες ζώνες ας πούμε μέσα στην πόλη αυτές. Θέλω να πεις ποια θεωρείς ότι είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πρώτης και της δεύτερης φάσης του αθηναϊκού πανκ. Η πρώτη ήταν περισσότερο σε αυτή τη φάση που λέγαμε τη συμμορία, την ομάδα συμμορίας. Ναι, παρέα συμμορίας. Πιο λίγα άτομα, πιο αυτό το άρωμα του δρόμου, ότι και με το που υπάρχουμε έτσι όπως είμαστε και όπως φαινόμαστε εμφανισιακά είναι ένα γεγονός, συγκρουόμαστε με τους πάντες ας πούμε. Είναι καθαρά ο σημειολογικός ανταρτοπόλεμος του πανκ που γίνεται με την εμφάνιση ή με τη συμπεριφορά ας πούμε. Φίλοι μου φτύλανε και γριές και τέτοιοι, δηλαδή είναι σε λίγη γριά που σες και τις ρίχνανε ροχάλα ας πούμε. Η δεύτερη φάση που εκεί λέω ότι τώρα δημιουργείται η σκηνή, θέλουν να κάνουν συναυλίες, βγαίνουν και τα φανζίν ήδη και προσπαθούν να δημιουργήσουν υποδομές για να υπάρχει σκηνή. Η σκηνή αν δεν υπάρξουν δίσκοι, συναυλίες, στέκια απλά δεν υπάρχει. Δεν νοείται μια σκηνή όπου δεν βρισκόμαστε κάπου ή δεν ακούμε τον ίδιο δίσκο όταν βγαίνει, ας πούμε, όταν βγάζουν αυτή ένα δίσκο, δεν πάμε να τον πάρουμε για να δούμε ας πούμε τι παίζουν ή δεν πάμε στις συναυλίες. Αυτό είναι μια κοινότητα άλλη ας πούμε. Και η σκηνή δημιουργεί μόνη της τις υποδομές της, έτσι. Ωραία. Η δεύτερη γενιά έχει ακριβώς αυτές τις αξίες. Στην ουσία δεν συγκρούονται οι δύο γενιές, απλά προχωρεί η πρώτη ας πούμε. Δηλαδή τότε είναι που αρχίζουν και ψιλοδιαλύονται τα συγκροτήματα τα πρώτα και βγαίνει μια νέα γενιά συγκροτημάτων. Τότε είναι που γίνονται οι πρώτες συναυλίες που τις κάνουν οι πάγκηδες από μόνοι τους ή τέλος πάντων σε αυτά τα στέκια των εξαρχείων αρχίζουν και συχνάζουν και μπαίνει, πλέον υπάρχει μια αξία, όχι αυτός που είναι πανκ και φρικάρει τον κόσμο και μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ας πούμε στον δρόμο, αλλά αυτός που κάνει περισσότερα, πράγμα. Ο φαντζινάς, αυτός που πέσε ένα, δύο, τρία συγκροτήματα, αυτός που μπλέκεται στις πρώτες ομάδες που διοργανώνουν συναυλίες, αυτοί ανεβαίνουν ας πούμε στην ιεραρχία της ομάδας. Τώρα νομίζω ότι φτάνουμε και στο σημείο, αφού είπες αυτά, που θέλω να μου πεις λίγο ποιες ανάγκες εντός εισαγωγικών ή ανάγκη οδήγησε στο να φτιαχτεί ένας χώρος σαν τη Βίλα Αμαλία, αυτά που μου είπες μόλις πριν, ας πούμε. Ένα είναι η εμπειρία του εξωτερικού, ότι στην Ιταλία υπάρχουν καταλήψεις, άσχετα δεν ήταν πάνω ακριβώς, ήταν αυτό το κίνημα της αυτονομίας, ας πούμε, το οποίο για μένα επηρεάζει ακόμα περισσότερο τους πάγκηδες, είναι οι πρώτες καταλήψεις, είναι οι Χαριλάου Τρικούπου που μένουν και πάγκηδες μέσα γιατί αμφισβητεί και αυτό το μοντέλο της ζωής και την οικογένεια, αλλά έχεις και ένα χώρο, μπορεί να κάνεις πρόβες ας πούμε, να κάνεις αυτά που θέλεις τέλος πάντων. Είναι πρώτον είναι η εμπειρία του εξωτερικού, δηλαδή όταν ακούν ότι κάθε ιταλική πόλη που έχει λίγους έχει και μια κατάληψη που έρχονται μπάντες από το εξωτερικό και δεν χρειάζεται να ψάχνεις που θα κάνεις τη συναυλία, είναι ένας λόγος. Ένας δεύτερος είναι που θα φιλοξενηθούν αυτές οι μπάντες. Ότι είναι πολύ βολικό να έχεις ένα τέτοιο κτίριο ας πούμε, έρχεται ο άλλος, παίζει, τον κοιμίζεις, τον ταΐζεις και ακολουθεί μετά τον επόμενο προορισμό του. Ένα τρίτο είναι αυτό που θα μείνουμε και εμείς ας πούμε, ενώ ότι λύνει και το πρόβλημα στέγασης και όχι τόσο με την έννοια
τι σημαίνει ότι δεν έχω να πληρώσω ενίκιο, όσο να ζω με τους φίλους μου σε ένα χώρο που κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, βγαίνουμε όποτε θέλουμε, μπαίνουμε όποτε θέλουμε, ακούμε ό,τι μουσική γουστάρουμε, πλένουμε τα πόδια μας ή αν δεν θέλουμε δεν τα πλένουμε, όλα αυτά ας πούμε μέσα. Και το άλλο είναι ακριβώς να γίνουν εκεί συναυλίες με έναν εξοπλισμό ο οποίος κάπως σιγά σιγά θα το φτιάχνεις, και αυτό το αίσθημα της δημιουργικότητας, ότι σιγά σιγά θέλω να βελτιώνω πράγματα ας πούμε. Οπότε όπως και στο εξωτερικό έχουμε αυτή την ανάγκη για ριζώματα πλέον, όχι για προσωρινές αυτόνομες ζώνες, αλλά πιο μόνιμες. Και αυτό δημιουργεί και από μια κουλτούρα από μόνο του, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι λέγανε ας πούμε τη Βίλα Μαλίας που δημιουργήθηκε το σπίτι, βγήκε τραγούδι το μεγάλο σπίτι, άρα από μόνη της αποτελεί και μια κουλτούρα για το πάκ, είναι σημείο αναφοράς ας πούμε αυτό. Ωραία. Γράφεις μέσα στο βιβλίο ότι δημιουργήθηκε και ένα σχίσμα στην καλιφορνέζικη σκηνή του πανκ. Σωστά, με κάποια εταιρεία που ενώ ήταν, έβγαζε κάποια γκρουπ ας πούμε, και αν θυμάμαι καλά να φέρεις το παράδειγμα του Green Day που έκανε φοβερή επιτυχία κτλ. Αυτό επηρέασε στο εγχώριο σχίσμα της σκηνής. Σίγουρα, κακά τα ψέματα, το Maximum Rock and Roll, ένα περιοδικό που έβγαινε στην Αμερική και βγαίνει ακόμα, ήταν αυτό που έδινε αισθητική ιδεολογία σε όλες τις πανκ σκηνές, γιατί ας πούμε η πρωτοτυπία του ήταν ότι κάλυπτε παγκόσμια, ας πούμε, την παγκόσμια πανκ σκηνή. Είχε scene reports, θα λέγανε ας πούμε, ρεπορτάζ από την Ολλανδία, τη Γερμανία, τότε ακόμα και από την Πολωνία ή από ξέρω, την Ταϊλάνδη, από όλες τις σκηνές που υπήρχαν, και αυτό έδινε και ιδεολογία. Τι συμβαίνει εδώ, με την ίδια λογική, με έδρα του Σαν Φραντζίσκο, είχαν αρχίσει και αυτοί και φτιάχνανε υποδομές ας πούμε στην περιοχή τους, και είχαν φτιάξει το Gilman Street Project όπως το λέγανε. Ένα πρόβλημα που είχαν οι Αμερικάνοι πάντα ήταν η βιότητα στις συναυλίες, δηλαδή μαζευόντουσαν πάρα πολύ μάτσο έτσι τύποι που βάραγε ένας τον άλλον, συχνά έτσι με skinhead νοοτροπία, και κάπου από τη μια θέλανε να ξεμπλέξουν με αυτούς, και βέβαια άκουγαν το πολύ σκληρό αμερικάνικο hardcore που είναι αρκετά σκληρή έτσι μουσική και γρήγορη. Ένα είναι αυτό, ένα δεύτερο ίσως μια νοσταλγία να ξαναγυρίσεις έτσι στο punk, το Ramones που μπορείς να το ακούσεις, το οποίο προσέλκυε και μικρότερες ηλικίες ή και γυναίκες, γιατί υπήρχε και αυτό το πρόβλημα ότι μια τόσο έτσι σκληρή μουσική που την ακούγανε τόσο μάτσο τύπη λίγο περιθωριοποιούσε και τις γυναίκες στη σκηνή. Μια γενιά συγκροτημάτων έτσι που ηχητικά παραπέμπει περισσότερο στους Ramones και στους Clash παρά στα πολύ σκληρά συγκροτήματα εκείνης της εποχής ας πούμε, δημιούργησε αυτή τη σκηνή του Gilman, που τα πρώτα συγκροτήματα ήταν ακριβώς οι Green Day, που ήταν οι πιτσιρικάδες του Maximum Rock and Roll ας πούμε, η Isocracy, η Operation Ivy που είχαν και σκά στοιχεία. Και αρχικά γράφουν κυρίως τη Lookout Records, που είναι η εταιρεία ενός από τους αρθρογράφους του Maximum Rock and Roll ας πούμε, και φίλος του εκδότη του, οι οποίοι όμως κάποια στιγμή τους παίρνει μια μεγάλη εταιρεία, ενώ έχουν βγάλει δύο δίσκους η Green Day, αλλά και άλλοι λίγο πολύ ακολούθησαν έτσι μια πολύ ανωδική πορεία. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ήδη έχει προηγηθεί η επιτυχία των Nirvana, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη ένα εμπορικό κόλπο. Η Nirvana απλά πιάσανε το πνεύμα της εποχής ας πούμε, γι' αυτό γίνανε γνωστοί. Μετά τους προώθησε το MTV, δηλαδή ήδη είχαν μια επιτυχία από μόνοι τους ας πούμε. Το MTV ξαφνικά αρχίζει και προωθεί τέτοιες punk μπάντες,
μπάντες που παίζανε και 10 χρόνια έως τότε χωρίς ας πούμε να έχουν ξεφύγει από τα όρια των σκηνών πανκ της Αμερικής, όπως η Bad Religion ξαφνικά υπογράφουν σε μεγάλες εταιρείες ας πούμε συμβόλαια, και αυτό δημιουργεί μια κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, δηλαδή αναδιπλώνονται στην αρχική σκηνή οι Αμερικάνοι. Το Maximum Rock and Roll καταγγέλει ως πουλημένους οποιουσδήποτε δεν ανήκουν έτσι στο σκληρό πυρήνα ας πούμε της σκηνής, και αυτό διαχέεται και σε όλο τον κόσμο ας πούμε. Εδώ την ίδια εποχή συμβαίνει κάτι παρόμοιο, δηλαδή πιθανότατα επειδή υπάρχει χρήμα στις δισκογραφικές εταιρείες, επειδή ήδη διαφαίνονται κάποιες επιτυχίες με μονιμότερη βάση, γιατί επιτυχίες είχαμε και παλιότερα με τους Archetypes, με τις μουσικές ταξιαρχίες ως προς πωλήσεις, αλλά τώρα φαίνεται ας πούμε ότι οι τρύπες σταθερά πάνε καλά και όχι τυχαία, ή ότι τα ξύλινα σπαθιά, ένα άλλο που γύρω στο 94 ας πούμε αρχίζει και αυτό να έχει πλέον πολύ μεγάλη επιτυχία, ότι ας υπογράψουμε με αυτές τις ανεξάρτητες ας πούμε μπάντες. Ένας τρίτος παράγοντας είναι αυτό το όπως δημιουργείται το lifestyle ως ας πούμε αξία της εποχής, το mainstream, από το click, από όλους αυτούς τους τύπους που αρχίζουν και αγοράζουν πουρα, που αγοράζουν μεγαλύτερα αμάξια, ξέρω εγώ, ή προσέχουν πώς θα ντυθούν και τα λοιπά. Το εναλλακτικό lifestyle που είναι εκφράζεται από περιοδικά όπως το 01, που αγκαλιάζει και λίγο αυτή την κουλτούρα των εξαρχείων μέχρι ενός σημείου, αγκαλιάζει τη μετεξέλιξη αρκετών ανθρώπων που είναι τα πάρτι που αρχίζουν και γίνονται, που μπαίνει χορευτική ηλεκτρονική μουσική ας πούμε, στη φάρμα και τα λοιπά. Και φυσικά πάλι αισθάνεσαι ότι απειλείσαι, ότι θα χάσεις την αυθεντικότητά σου, ότι θα ξεπουληθείς. Κάποια γκρουπ της ανεξάρτητης σκηνής υπογράφουν και με μεγάλες εταιρείες, και γίνεται αυτό, δηλαδή αναδιπλώνεται ένας πυρήνας σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να παίζουν και προσωπικά μέσα. Ναι. Το οποίο εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για υποκειμενικότητες, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι καυγάδες μεταξύ ανθρώπων, ακόμα και για άσχετους λόγους, οπότε βρίσκεις μια ευκαιρία να διαχωριστείς. Και ενώ ας πούμε η Βίλα Μαλίας ήταν στην αρχή, φιλοξενούσε και άλλες μπάντες, ναι, έτσι πιο όχι καθαρά πανκ και τα λοιπά, ή βάζανε ένα φτηνό μεν, δηλαδή 500 δραχμές περίπου που ήταν το εισιτήριο αρχικά, νομίζω έπαιρνες δύο μπύρες σε ένα περίπτερο, δεν ήταν κάποιο ποσό έτσι. Η λογική ήταν ότι καλύπτουμε τα έξοδα των συγκροτημάτων. Και μπαίνει ότι δεν θέλουμε συγκροτήματα που παίζουν είτε σε μαγαζιά, όπως τα λέγανε, σε κάποιες επιχειρήσεις, ας πούμε, όπως ήταν το Άνι ή κάποια άλλα έτσι μπαρ που γινόντουσαν συναυλίες, ή που βγάζουν δίσκους σε κάποια έστω και ανεξάρτητη ας πούμε εταιρεία, όπως ήταν η διαδικασία μέχρι τότε ας πούμε. Και δημιουργείται ένα σχίσμα, λίγο μοιράζεται ας πούμε ο κόσμος, κάποιοι αποχωρούν, κάποιοι μένουν και ακολουθούν αυτή τη DIY ας πούμε πορεία, η οποία είναι και θα έλεγα πρωτοφανής παγκοσμίως έτσι όπως εξελίχθηκε. Εδώ, δηλαδή στο τέλος δεν έπαινε καν εισιτήριο σε συναυλίες, γιατί δεν έπρεπε να κοστολογηθεί ας πούμε. Δεν μπορούσε να γίνει εμπόρευμα, να μην γίνει εμπόρευμα. Ναι, για να μην γίνει εμπόρευμα. Ήτανε και επειδή το πανκ πάντα είχε και το εικονοκλαστικό, δηλαδή πάντα όταν γινόντουσαν φίρμα κατά κάποιον τρόπο λέγανε «Α, οι κλάς γίνανε φίρμες, βαράτε τους». Δηλαδή πάντα κατηγορούσαν για ξεπούλημα οποιαδήποτε μπάντα έπεσε σε μεγαλύτερες συναυλίες ή άνοιγε λίγο το κοινό της ή πουλάγε δίσκους. Άρα κάπως αφαιρείται η προοπτική της καριέρας στο πανκ, τουλάχιστον αρχικά. Στην Ελλάδα αυτό έγινε, δηλαδή κάποιοι που λέγανε εγώ είμαι λίγο πιο καλός μουσικός, τραβάω περισσότερο, κάποιοι είδαν ότι και εμείς τι θα είμαστε, οι κουβαλητές των οργάνων τους ας πούμε, ας πάνε στο διάολο, κάτι τέτοιο
ήταν ένας άλλος παράγοντας για αυτό το σχίσμα, τέλος πάντων, που κόβει κατά κάποιο τρόπο τη σκηνή στα δύο. Όσοι μένουν στη Βίλα Μαλίας δουλεύουν με τα δεδομένα, ας πούμε, που είχαν αποφασίσει, φτάνουν σε πιο ακραία, σε πιο ακραίες πρακτικές ως προς την κοστολόγηση των προϊόντων, ας πούμε, δηλαδή δεν μπαίνει εισιτήριο στις συναυλίες, αλλά για τα έξοδα ρίχνεις ό,τι προαιρείσαι σε ένα κουτί, και ακόμα και οι δίσκοι είτε δεν κοστολογούνται και μοιράζονται ως δώρο, είτε κοστολογούνται σε τιμή κόστου στην κυριολεξία, όπου το συγκρότημα οφείλει να δικαιολογήσει και για ποιο λόγο έβγαλε δίσκο ή βάζει έστω και αυτά τα 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 1500 δραχμές που κάνει ο δίσκος, ας πούμε. Ίσως από πίσω να βρίσκεται μια προσπάθεια να αφαιρεθεί η ανταλλακτική αξία, αν μιλήσουμε έτσι με οικονομικούς όρους, από το προϊόν, δηλαδή να μην παράγει κέρδος και να μείνει μόνο η αξία χρήσης του προϊόντος, ας πούμε. Με τη λογική ότι αν κάτι δεν παράγει κέρδος, για ποιο λόγο ο κόσμος των επιχειρήσεων να διαφερθεί γι' αυτό, αφού δεν παράγει κέρδος. Οπότε κρατάμε την αυθεντικότητά μας, ας πούμε. Ίσως και γι' αυτό άλλαξε και η μουσική που παίζονταν στη Βίλα Μαλίας, όπως λες κιόλας. Ναι. Ήταν γκρουπ πολύ σκληρά, ας πούμε. Ναι. Είναι και αυτό το Crust. Δηλαδή πιστεύω ότι η αποστολή του Crust ήταν, που είναι το καταληψιακό punk, το πιο σκληροπυρηνικό, να διώξει κόσμο που δεν ήταν και τόσο ταγμένος, που δεν ήταν δοσμένος 100% στη σκηνή, ας πούμε. Γιατί και το ανήκω κάπου σε μια, στη σκηνή πάντα δεν είναι, έχει ποικίλους αναβαθμούς. Κάποιος πάει στις συναυλίες, ας πούμε, κάποιος συμμετέχει στο στήσιμο των συναυλίων, κάποιος παίζει σε συγκρότημα, κάποιος δεν παίζει σε συγκρότημα. Αλλά όλοι αυτοί είναι σκηνή από τη στιγμή που στεγάζονται σε μια συναυλία, ας πούμε. Κάποιοι είναι πιο μπασμένοι, κάποιοι λιγότερο, ή ηλικιακά θα μπουν λίγο αργότερα, ας πούμε. Μια και λέγαμε τώρα για αυτό το εμπορευματικό και το αντιεμπορευματικό. Αφού έγινε αυτός ο διαχωρισμός, ότι δεν θέλουν, όπως έγινε και στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι περιγράφει το βιβλίο ότι στη Βίλα εδώ έγινε με πιο σκληρούς εντός εισαγωγικών όρους, ναι, ας πούμε, ωραία. Εννοείται ότι, ας πούμε, στην Καλιφόρνια συνεχίζουν τα γκρουπ να... Το Τζίλμαν έχει φτηνό μεν, αλλά εισιτήριο, ας πούμε. Και έχει και λογιστικά βιβλία, πληρώνουν νίκη, πάντα πρέπει να βγαίνει το νίκη για να... υπάρχει ο χώρος. Εδώ πέρα, ναι, είναι ακραίο, όπως και στη Γερμανία. Δηλαδή εγώ ήμουν πριν αρκετά χρόνια σε μια γνωστή κατάληψη, ας πούμε, του Βερολίνου, και έπαιζε μουσική ένας φίλος, και έχουμε πάει δύο άνθρωποι και λέμε, αν παίζει ο φίλος μας μπορούμε να μπούμε λίγο να δούμε αν παίζει. Λέει 5 ευρώ. Λέμε, αν δεν παίζει να μην μπούμε. Λέει, να μπω, λέω εγώ, να δω, 5 ευρώ. Να σου αφήσω το διαβατήριο να μπω, δεν τα χάνει. 5 ευρώ, στο τέλος πληρώσαμε 5 ευρώ. Εκεί πήγε. Έπαιζε τελικά. Τα πληρώσαμε, όχι, μπήκαμε, ναι, έπαιζε τελικά. Απλά είχε μια είσοδο, ας πούμε, το οποίο δεν ισχύει στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ και στο Μέγαρο Μουσικής να πεις να κοιτάξω λίγο, σαν φίλοι, πώς θα πω. Τέλος πάντων. Υπήρχε κοστολόγηση, υπήρχε μια λογιστική διαχείριση, ας πούμε, το οποίο εδώ δεν υπήρχε. Που το αποδίδω, γιατί ήταν τόσο σκληρά, και όποιος, ας πούμε, έστω και 2 ευρώ ή στο καταραμένο, συγγνώμη, κάνω άλλη παρένθεση, στο καταραμένο σύνδρομο, έδινες ακόμα και για ποτό ό,τι προαιρείσαι, ας πούμε. Δηλαδή ούτε καν εκεί, που μια μπύρα έχει ακριβές κόστος, δεν είναι... Ναι. Μπορείς πέρα... να δώσεις παρακάτω το κόστος, άνετα. Ναι, κάποιοι μπορεί να δίνουν 20 λεπτά, ας πούμε. Ναι. Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συνέβη? Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας από τους λόγους και η όσμωση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο η μεγαλύτερη? Και όχι, αυτό επηρέασε τον αντιεξουσιαστικό χώρο και όχι ο αντιεξουσιαστικός χώρος στην punk σκηνή. Εκείνη την εποχή έχουμε και, ναι, μια μεγαλύτερη όσμωση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, για πολλούς λόγους. Είτε γιατί έρχονται άτομα που είναι, ας πούμε,
η πολιτική τους ταυτότητα υπερτερή της υποπολιτισμικής, γιατί βασικά ο αντιεξουσιαστικός χώρος στηρίζει περισσότερο τους όσους απέμειναν στη Βίλα Μαλία σε διάφορες περιπέτειες που είχαν με εξώσεις και τα λοιπά. Εννοείται ότι αυτό δεν είναι ένα σταθερό πράγμα, έρχεται σε μια όσμωση ακριβώς με τον άλλο χώρο, ας πούμε, τον πιο πολιτικοποιημένο. Όχι, πιστεύω ότι ήταν μια αντίδραση στην κατανάλωση. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή... Της εποχής εκείνης, Ναι, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90, ας πούμε, όποτε ξεκινάει και η Βίλα, σιγά σιγά αλλά σταθερά η ελληνική κοινωνία αποδέχεται τα καταναλωτικά πρότυπα πλήρως, και όχι μόνο αυτό, για να το πω απλά, πέφτει με τα μούτρα. Δηλαδή τότε έπαιρνες, ξέρω εγώ, σε ιτσέτο με 60 άτοκες δόσεις, οπότε όλοι οι γονείς πήραν αμάξι το παιδί τους. Τότε άρχισες και ξεχώριζες, ας πούμε, δημιουργηθήκαν φίρμες underground ρούχων. Mm-hmm. Τότε άρχισε και ο κόσμος και έπαιρνε πουρα, τότε μάθαμε για τα φωτομοντέλα. Τότε αρχίσανε και παίρνανε στεγαστικά για να πάρουν μεγαλύτερο σπίτι, και ενώ, ας πούμε, οι δικοί μου γονείς λέγανε το σπιτάκι, το ταβερνάκι, αυτοκίνητο δεν είχαμε ποτέ, ξαφνικά όλα γίνονται άρα, η αυτοκινητάρα, η σπιταρώνα και όλα γίνονται στον υπερθετικό βαθμό. Αυτό σαν αντίδραση έχει επίσης μια πολύ σκληρή στάση, που είναι ένας αντικαταναλωτισμός πάρα πολύ σκληρός, ας πούμε, ότι θα αποκοπούμε εντελώς από αυτό το πράγμα. Και είναι μια αντίδραση σε μια τάση που γίνεται πάρα πολύ εμφανής στην κοινωνία εκείνη την εποχή, ας πούμε. Και είναι και θεμητή αντίδραση εδώ που τα λέμε, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα αν είναι οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή είχαν δίκιο ή άδικο, αλλά είναι πολύ θεμητή αντίδραση σε αυτό που συνέβαινε έξω και το αντιλαμβάνονταν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Ναι. Τώρα γι' αυτό, ναι, ο εχθρός πάβει να είναι μόνο ο Μπάτσος, ας πούμε, γιατί μέχρι κάποια στιγμή ήταν ο Μπάτσος, και μπαίνει και η κατανάλωση, μπαίνει και οι φίρμες, τα ρούχα, τα μάξια. Mm-hmm. Δηλαδή, για να πω ένα, όταν πέρασα εγώ το 87 στη Φιλοσοφική, είχε 3-4 τεράστιους χώρους με άσφαλτο κάτω, και λέγαμε τώρα τι θα είναι αυτά, θα φτιάξουν γήπεδα μπάσκετ. Ήταν το πάρκι. Και μετά από, ξέρω εγώ, 7 χρόνια εκεί δεν έβρισκες, γιατί ήταν τα πάρκινγκ που κάθε φοιτητής όταν έμπαινε στη σχολή του παίρναν και ένα αμάξι, ας πούμε, δώρο. Ναι, κάτι καλά. Τέτοιο. Ωραία, έχουμε λοιπόν από τη μία, μάλλον να το θέσω αλλιώς, υπάρχει αυτό το σχίσμα του εμπορευματικού, αντιεμπορευματικού κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, τη δική σου άποψη σε αυτό που θα σε ρωτήσω, δηλαδή. Αυτό το εμπορευματικό ήταν με υλικούς όρους. Ωραία. Δεν υπήρχε όμως περίπτωση στην ίδια τη σκηνή που αποκόπηκε από όλο αυτό να δημιουργηθούν group φίρμες με θεαματικούς όρους. Ναι, σαφώς. Δηλαδή πάλι δεν αποφεύγεις το να εμπορευματοποιηθεί αυτή τη φορά το θέαμα, ας πούμε. Ή το... Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω. Χωρίς κέρδος μεν, αλλά με κέρδος στη σκηνή, ιδέως group ο άλλος ή ως άτομο. Ναι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο έγινε από την άποψη ότι ενώ περνάει μια περίοδο, ας πούμε, ακραίας εσωστρέφειας και η Βίλα Μαλίας, όπου λίγοι πάνε, γίνεται πιο κλειστό, γίνεται, όπως λέει ένας φίλος, κοινότητα, ας πούμε, ενώ ήταν σκηνή, σε αρχές της δεκαετίας του 2000 εισραίουν νέοι άνθρωποι, νέα συγκροτήματα που όμως παίζουν πολύ πιο μια μουσική πιο ρυθμική, ας πούμε, και αυτή τραβάνε και κόσμο, όπως ήταν η Χάσμα, η Kill the Cat κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα η Χάσμα, θυμάμαι μια συναυλία, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, στην πλατεία Εξαρχείων, Deus Ex Machina, Χάσμα κτλ, που είχαν κλείσει και οι γύρω δρόμοι, δηλαδή η Σολομού, πάρα πολύ κόσμο, πολύ και άκουγα ότι εγώ έχω έρθει από την Αλεξανδρούπολη για να δω τους Χάσμα, ας πούμε. Mm-hmm. Παίζοντας έτσι μια καλιφορνέζικη μουσική, και είναι παιδιά που
το πρώτο punk που άκουσαν ήταν αυτό το καλιφορνέζικο, ας πούμε. Βέβαια, καμιά σχέση με την εμπορικότητα, εννοώ το Green Day, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Απλά ήταν μια μουσική που την άκουγες πολύ πιο ευχάριστα. Και κόσμο φέρανε, βέβαια κρατήσανε το ακραίο DIY, αλλά φέρανε κόσμο και οπωσδήποτε ήταν και πάρα πολύ δημοφιλής. Ήταν από τους πρώτους που βγάλανε δωρεάν, ας πούμε, τα τραγούδια τους στο διαδίκτυο, και έτσι και η δημοφιλία τους είχε να κάνει με αυτό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, ένα τόσο, μάλλον κάποια τόσο δημοφιλή group, το πώς, ας πούμε, τα αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται, τέλος πάντων, με τη μουσική. Τώρα ναι, είχαν μια δημοφιλία, αλλά δεν νομίζω ότι περάσανε σε κάτι παραπάνω, ας πούμε. Άλλωστε το punk είναι μια μουσική που εγώ ξέρω 2-3 μουσικούς επαγγελματίες που έχουν βγει από το punk, αλλά δεν παίζουν punk ως επαγγελματίες μουσική, είναι σε μπάντες, έντεχνες και τέτοια. Δεν έβγαλε κανένα μουσικό, ενώ το rock έχει βγάλει πάρα πολλούς μουσικούς φίρμες, ο Πορτοκάλο, Γλούλη, αυτοί είναι πολύ μεγάλοι, πολύ δημοφιλείς σήμερα, αλλά προέρχονται από το rock, ας πούμε. Θέλω να μου πεις από αυτά που φαίνεται από τις αφηγήσεις των πληροφορικών της ερευνάς σου, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην είσοδο ενός αγοριού και ενός κοριτσιού στον μπάνικ, ας πούμε, χώρο, και σε σχέση, θέλω να μου πεις, με το οικογενειακό του στενό περιβάλλον? Ναι, εντάξει, πρέπει να... Η είσοδος πιστεύω είναι κοινή, γίνεται επειδή μου αρέσει η μουσική, επειδή είναι λίγο μια μουσική ενάντια στην αδικία, ξέρω, και στην καταπίεση. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς συμπεριφέρονται σε αυτό το πράγμα οι μεν και οι δε, γιατί κακά τα ψέματα μπορεί το punk να ξεκίνησε έτσι ως μια και λίγο αμφισεξουαλική κουλτούρα, ας πούμε, κουλτούρα, τέλος πάντων, υποκουλτούρα, ή να έδωσε ευκαιρία στις γυναίκες να ξεφύγουν λίγο από το ρόλο της τραγουδίστριας που ήταν έως τότε, ας πούμε, ότι ήταν ανεκτό σε μια rock μπάντα, δηλαδή γίνανε κιθαρίστριες, γίνανε γυναικεία συγκροτήματα, ξέρω εγώ, οι Slits και τα λοιπά. Αλλά πολύ γρήγορα ξαναέγινε μια ανδρική υπόθεση, ας πούμε. Υπόθεση όπως ήταν το rock, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον μια κοπέλα που μιλάει, που λέει ότι εγώ πήγα, έμαθα drums, αλλά δεν είχαμε ποιον να παίξω. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Ενώ ένας άντρας πολύ εύκολα, αν μάθαινε έτσι που του ποδός να χτυπάει δύο τούμπανα, θα έφτιαχνε μπάντα, γιατί η μπάντα είναι μια παρέα αγοριών. Πολύ δύσκολο η κοπέλα, η γυναίκα γίνεται μέλος της παρέας, ας πούμε. Και πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να συμμετάσχει σε ένα συγκρότημα, και ακόμα πιο παράξενο ήταν το όργανο που έπαιζε, τα drums, ας πούμε, γιατί περιέχουν έτσι μια... Δύναμη. Χρειάζονται μια δύναμη μυϊκή που είναι λίγο παράξενο να το παίζει μια γυναίκα, και πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ απελευθερωτικό για μια γυναίκα να παίζει drums, δηλαδή πρέπει να το χαίρεται περισσότερο από έναν άντρα drummer, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα φυσικά και διεκδίκησαν χώρο ακόμα και στη συναυλία, ένα χώρο που να μην σε σπρώχνουν, να μην σε κλωτσάνε, τέλος πάντων. Και πιθανότατα όσες άντεξαν, γιατί από τη μια η μουσική που είναι πάρα πολύ βίαιη, πάρα πολλές, απλά άρχισαν να ακούνε άλλη μουσική, δηλαδή πιστεύω ο Cave, μου έλεγε μια κοπέλα, εντάξει, μετά μου άρεσε καλύτερα ο Cave. Και γενικά αυτός, αν το πούμε σήμερα, gothic χώρος, ήταν πολύ πιο ανοιχτός στις γυναίκες, ήταν λιγότερο, ας πούμε, μάτσο. Όσες μείνανε, διεκδίκησαν ένα χώρο συχνά.
για να ενταχθούν ντυνόντουσαν έτσι, δηλαδή ήδη η πάνκα δημασία είναι αρκετά ανδρική, οι στρατιωτικές αρβίλες ας πούμε, τα, ναι, τα μπουφάν με τα καρφιά και τα λοιπά. Που λες μετανάστευση φίλου είναι αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι δικό μου, ναι, είναι ναι. Η Μαρινούδη σε μια ερευνά της για το χώρο των εξαρχείων λέει ότι ντυνόντουσαν ανδρικά για να ενταχθούν ας πούμε σε αυτό το πράγμα. Υπήρχαν και άλλες από ό,τι γράφεις που ήταν θηλυκές, θηλυκότατες, ας πούμε. Αν ναι, ότι είναι το ακόμα και το άλλο. Η ακραία, δηλαδή το πολύ έντονο μακιγιάζ που το έχει το πανκ, μια ακραία, ας πούμε, θηλυκότητα, λίγο μπουρλέσκ θα λέγαμε, και αυτή είναι μια δήλωση όμως ύπαρξης, ας πούμε. Θέλω χώρο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ότι τι θες, μια γκόμενα, ορίστε πάρτινα στον υπερθετικό βαθμό, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Κάτι τέτοιο. Οι Riot Girls κάνανε τέτοια, δηλαδή γράφανε στα σώματά τους, ξέρω εγώ, σλάτ, ας πούμε, και τα λοιπά, για να σου πούνε, να τι, έτσι είμαι, να το λέω κι εγώ, έτσι είμαι, λες, φέρουνε να ξεγυμνώσουν και τη βαθύτερη σου πίστη ή τη φαντασίωσή σου, ας πούμε. Βέβαια παρέμεινε ανδρικός χώρος το πανκ, ούτε υπάρχει μια ίση, ας πούμε, κατανομή ανδρών γυναικών. Εγώ βγάζω περίπου το 30% είναι γυναίκες, ούτε αν η μουσική είναι η ήρωος της σκηνής, παρότι αρκετές γυναίκες παίξανε σε πανκ συγκροτήματα, υπερτερούν και εδώ σε τέτοιο ποσοστό οι άντρες, ας πούμε. Το ενδιαφέρον, αν κοιτάξουμε τις αφηγήσεις, είναι ότι δεν αναφέρονται σε περιστατικά, ας πούμε, βίας στην αρχή, παρότι έχουν ζήσει. Δηλαδή μου λέει μια κοπέλα, μια φορά είχα μπλέξει και σε ένα καυγά, να λέει, προχθές πήγα στον οδοντίατρο και μου λέει, τι είναι αυτό το δόντι που σου λείπει, και του λέω, άσε μην τα ρωτάς, από τότε. Δηλαδή, για να σου φύγει το δόντι σε καυγά, ήταν κάτι αρκετά... Ναι, οι άντρες θα διηγούνται αλλιώς όλα. Και το ξεπερνάει σε δύο λέξεις, ενώ οι άντρες φτιάχνουν μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Μπλέξαμε και βαριάγαμε και κάναμε και τρώγαμε ξύλο και δίναμε και τα λοιπά. Αυτό δείχνει, γιατί γενικά τα κείμενα των ανδρών είναι αυτό το ηρωικό της σύγκρουσης, ενώ των γυναικών έχει να κάνει περισσότερο με σχέσεις, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Και θέλω να μου πεις, τι διαφορές είχαν, ας πούμε, στην αντίδραση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Φαντάζομαι τα πιο σκληρά τα πράγματα από ό,τι θυμάμαι. Σαφώς. Η ελληνική οικογένεια έχει δύο. Νομίζω ακόμα και σήμερα, πάντως σίγουρα στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 είχε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο γιος μπορούσε να γυρίσει πολύ πιο αργά σπίτι, μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα, μπορούσε να γυρίσει μεθυσμένος, μπορούσε να καπνίσει μπροστά στον πατέρα. Η κόρη δεν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Γιατί και ο δημόσιος χώρος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι των ανδρών. Μια γυναίκα που γυρνάει περισσότερο από το κανονικό, που είναι σχολείο, σπίτι, τέλος πάντων παρέα, φροντιστήριο και τα λοιπά, ιδιαίτερα μια έφηβη, είναι του δρόμου, αν γυρνάς και παραπάνω από το κανονικό. Αυτομάτως, ας πούμε, σου κολλάνε διάφορα επίθετα, ή το να έχει, τουλάχιστον στην δεκαετία του 80, κορίτσι, ας πούμε, φιλενάδα, ο γιος, του έλεγε ο πατέρας μπράβο, ενώ αν είχε κόρη την κυνήγαγε, ας πούμε. Είναι όλο αυτό το μικροαστικό, αυτό, ναι, ας πούμε. Οπότε αντιμετωπίσανε τα ίδια προβλήματα σε οξύτροπο βαθμό. Ναι, γι' αυτό και έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό, τουλάχιστον από τους πληροφορητές και τις πληροφορήτριες τις δικές μου, την τάση να φεύγουν από το σπίτι τα κορίτσια, οι γυναίκες, και λιγότερο οι άντρες. Γιατί η σύγκρουση κλιμακωνόταν λόγω των διαφόρων απαγορεύσεων που είχαν από την οικογένεια, ας πούμε. Νομίζω βέβαια σήμερα δεν είναι και τόσο σκληρά τα πράγματα, αλλά είναι. Δηλαδή σε ένα σχολικό χορό, σε κάποιο κλαμπ, σαφώς υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στις κοπέλες,
έστω και ότι θα με παίρνεις κάθε μισή ώρα τηλέφωνο, ας πούμε, τώρα που έχουμε και τα κινητά, παρά στα αγόρια, ας πούμε, στους άντρες. Ναι, ωραία. Αναφέρεσαι κάποια στιγμή στη ρευστότητα της αποπολιτιστικής ταύτισης στη δεκαετία του 90. Ωραία. Θέλω να μου πεις σε σχέση με αυτό, επειδή είμαστε, τους λέω πάνω κάτω, στην ίδια ηλικία, 45. Ναι, 46. 46, εγώ είμαι 42-43. Και επίσης σε σχέση με αυτό αναφέρεις ότι η punk ταυτότητα σε σχέση με όλες τις άλλες, ας πούμε τα μέταλλα ή τους κιουράδες που υπήρχαν τότε, παρήγαγε κάτι, ενώ οι άλλοι ήταν απλοί καταναλωτές. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Αλλά στη metal κοινότητα τότε θυμάμαι ότι υπήρχαν, ας πούμε, φανζίν, βέβαια δεν υπήρχαν χώροι που θα έπαιζαν μόνο οι μεταλλάδες. Θυμάμαι, ας πούμε, τώρα 86, είχε οργανωθεί μια συναυλία που την είχαν οργανώσει τα group μόνα του, στο Spitfire, με τους Devin Power, που δεν έγινε ποτέ, βέβαια, στο θέατρο Βράχου, στο Δρόμο, που τότε ήταν μόνο βράχια. Mm-hmm. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι, ξέρω εγώ, η metal κοινότητα του τότε επηρεάστηκε από το punk και το punk από αυτήν? Σαφώς, το punk επηρεάστηκε μουσικά, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχουμε όλο και πιο metal riff στις κιθάρες, ας πούμε. Το crossover το λέγω. Ναι, αυτό το crossover. Ή βλέπουμε και με μαλλιά. Μακραίνουν τα μαλλιά. Μακραίνουν τα μαλλιά, ας πούμε. Και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ίσως γίνονται κάποιες προσπάθειες από τους μεταλλάδες να κάνουν και αυτοί κάτι, ίσως βγαίνουν κάποια φανζίν, αλλά σίγουρα δεν έχουν τη συνέχεια που υπάρχει στο punk, και σίγουρα δεν ξέρω αν κάνανε και συναυλίες μόνοι τους, δηλαδή τα άτομα της σκηνής, αλλά δεν υπήρξε μια συνέχεια. Αντίθετα, βγήκανε πάρα πολύ πλέον πιο μεγάλοι διοργανωτές ίσως από τη σκηνή, αλλά πάλι με βάση αυτό την ιεραρχία της βιομηχανίας της διασκέδασης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι κανένα δύο φανζίν που βγαίνανε, που ήταν λίγο πιο metal, μετεξελίχθηκαν οι εκδότες τους, εκδότες περιοδικών, ας πούμε. Mm-hmm. Και το όνειρο του heavy metal, ας πούμε, οπαδού ή του μέλους της σκηνής ήταν περισσότερο να πιάσει δουλειά στο Metal Hammer παρά να φτιάξει το δικό του φανζίν. Mm-hmm. Τώρα συγκροτήματα βέβαια υπήρχαν, αλλά πιστεύω όχι τόσο πολλά όσο τα punk. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάνω από 150 συγκροτήματα για μια σκηνή που, εντάξει, δεν ήταν και χιλιάδες. Η πιθανότητα, αν κρίνουμε από τις συναυλίες, η metal σκηνή να ήταν μεγαλύτερη. Mm-hmm. Επίσης, οι πάγκηδες έτσι είχαν μια δυσανεξία στο να πληρώνουν για τις συναυλίες. Ενώ οι μεταλλάδες παίρνανε προπόληση το εισιτήριό τους, αγοράζανε και το μπλουζάκι, τουλάχιστον έτσι το θυμάμαι εγώ. Mm-hmm. Και το δίσκο, οι πάγκηδες ήταν λίγο... Μπαίνω έτσι, ας πούμε. Mm-hmm. Και φυσικά, ναι, δημιουργήσαν υποδομές, έχουμε πολύ περισσότερους δίσκους που βγάλανε μόνα τους τα πάγκ συγκροτήματα, ας πούμε, και νομίζω τα metal πολύ λιγότερους, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουμε περισσότερο κυνήγι αυτού που λέμε καριέρα μουσικού στα metal συγκροτήματα, και αυτό και κάποια έχουν γίνει μεγάλα ονόματα, ας πούμε, σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι ευκαιρία είχαν την αρπάξανε, ενώ δεν έχουμε τόσο μεγάλα συγκροτήματα punk. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί τελικά να μετρήσουμε τους δίσκους να έχουμε πωλήσεις. Δηλαδή, punk ρομά να έχουν πωλήσει γύρω στους 7.000, στα 7.000 αντίτυπα από τον πρώτο δίσκο, ας πούμε. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η λατρεία που υπάρχει στο metal, από την άποψη ότι έβλεπε στο μουσικό λίγο σαν θεό, ότι είναι κάτι. Κατάλα. Στο punk ήταν αυτός που θα το δεις μετά να κουβαλάει το όργανό του. Mm-hmm. Και θα παίζατε σφαλιάρες, ας πούμε. Δεν υπήρχε αυτή η τόσο μεγάλη ειδωλοποίηση, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό που διαχώριζε το μουσικό σε μια συναυλία ήταν ότι θα έπινε 5 μπύρες τζάμπα, ενώ εσύ μπορεί να έπινες μία, ας πούμε, κάτι τέτοιο, δεν ήτανε πολύ μεγάλη. Είχε χαθεί αυτό του καλλιτέχνη, ας πούμε, ότι εγώ είμαι μπάντα και σε κοινό. Ήτανε αυτό το πράγμα.
στην αφήγηση που κάνεις σε σχέση με την εργασία. Άρα πω λίγο για το crossover. Λίγο στη δεκαετία του 90 μπαίνει αυτό το crossover, δηλαδή punk group βάζουν rap στοιχεία μέσα ή πειραματίζονται με άλλα μουσικά είδη. Αυτό υπήρχε και στο πρώτο punk, κατά ψέματα. Η glass, ας πούμε, είχαν πειραματιστεί πάρα πολλά είδη. Η crust, ας πούμε, έχουν και άλλα πράγματα. Ήταν και λίγο free jazz, ας πούμε, αυτά, το ερμηνεύσουμε έτσι λίγο πιο ανοιχτό μυαλά. Ή ας πούμε τα συγκροτήματα της Crash Records δεν είναι όλα punk, ήταν πάρα πολλά πράγματα μέσα, ας πούμε, και πολλά παράξενα πράγματα. Αλλά στην δεκαετία των 90 έχουμε, μπαίνουν και άλλα στυλ. Αρχίζεις και ακούς και hip hop, ας πούμε, αρχίζεις και ακούς ακόμα και disco. Ενδεικτικά είναι τα party, μάλλον όχι punk, που γινόντουσαν στο Στρέφι, που τα κάνανε συμπαράσταση σε κάποιον, ας πούμε, που είχε ανάγκη, κάποια φανζίν, που δεν παίζανε μόνο punk μουσική, μόνο rock, ακόμα και disco. Λίγο ανοίγει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και επηρέασε και μουσικά. Υπήρχαν και τότε, ας πούμε, εγώ θυμάμαι δύο τώρα εμβληματικά group, θυμάμαι. Το ένα ήταν η DRI, που πέρασαν από το punk προς το thrash. Μέταλλε τελώς, ας πούμε. Και η S.O.D. Ναι, και οι Beastie Boys που ξεκινάνε ως μια πολύ τυπική νεοϊορκέζικη punk μπάντα, ας πούμε. Τι θέλω να πω, στη δεκαετία του 80 αυτό, ας πούμε, που χαρακτήριζε τα άτομα ήταν μια δέσμευση στο punk, δηλαδή άκουγες punk, δεν άκουγες James Brown, έλεγες αυτά είναι γκυράφικα. Δεν άκουγες καν rock, έλεγες αυτά είναι μαλλιάδικα, ας πούμε. Μετά μπαίνει και το rock, δηλαδή είναι πολύ πιο rock η μουσική κάποιων συγκροτημάτων, ας πούμε, στη δεκαετία του 90. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα πολλοί να μεταπηδάνε στα είδη, δηλαδή να αρχίζεις να αφήνεις μαλλιά και να ξαφνικά ακούς Black Sabbath με τα μανίας, ας πούμε. Δηλαδή να μην είσαι τόσο παν ή να το ρίχνεις στο hip hop, ή πάρα πολλοί περάσανε και στο trance, δηλαδή στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Πιθανότατα μου λένε κάποιοι ότι περιμέναμε να είναι το νέο punk, δηλαδή κάπου είχαμε μπουχτίσει με το punk, έγινε μια μανιέρα επαναλαμβανόμενη και ξαφνικά είδαμε ότι εκεί ήταν η νέα ελευθερία, η νέα αυτόνομη ζώνη, ας πούμε. Οπότε έχουμε και περάσματα σε άλλα είδη μουσική, σε άλλες σκηνές, ας πούμε. Σε αυτό, στην αφήγηση που κάνεις σε σχέση με την εργασία, φαίνεται ότι οι περισσότεροι ή όλοι τελικά οι αφήγητες προσπαθούν να συνδέσουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που κάνουν σήμερα, λέμε, ξέρω, για την πρώτη και τη δεύτερη γενιά των Bankidon, έτσι, με το υποπολιτισμικό κεφάλαιο που είχαν τότε ή που κάποιοι έχουν ακόμα και τώρα με κάποιο τρόπο συνδέονται. Ωραία. Αυτό πιστεύεις ότι ισχύει για όλα. Θα το θέσω έτσι, ναι, για όλα τα υποπολιτισμικά κεφάλαια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ή το punk ήταν κάτι ιδιαίτερο σαν οδηγό ζωής που καθορίζει τον κόσμο που ασχολήθηκε ακόμα και τώρα? Ήτανε περισσότερο. Η διαφορά, ας πούμε, με την προηγούμενη γενιά, με τους ροκάδες, είναι ότι αυτό που λέγανε οι μουσικές ταξιαρχίες, λες με αγαπάς, θες να παντρευτούμε, να έρθω στο σπίτι να γνωρίσω τον μπαμπά σου, να κόψω τα μαλλιά, να πιάσω δουλειά σε κάποιο γραφείο, ας πούμε. Ναι, μεν το τραγούδι έχει μια αρνητική άποψη γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι το κάνανε. Δηλαδή και στο δημόσιο μπήκανε, ακολουθήσανε πάνω κάτω τις στρατηγικές, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας που ήταν βόλεμα από την οικογένεια στην οικογενειακή επιχείρηση ή μια θέση στο δημόσιο, ας πούμε. Ενώ οι πάγκηδες νομίζω ότι δεν ακολουθήσαν αυτή την πορεία, άσχετα αν κάποιοι και στο δημόσιο μπορεί να πιάσανε δουλειά, ας πούμε, ή να πήραν την οικογενειακή επιχείρηση. Αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν διάφορες δεξιότητες που είχαν από την εμπλοκή τους στην bank σκηνή, δηλαδή έφτιαχνα αφίσες, γίνομαι web designer ή σχεδιαστής ή γραφίστας, ας πούμε. Έκανα τατουάζ σε φίλους μου, ανοίγω εργαστήριο τατουάζ.
δεν γίνονται όλοι έτσι. Mm-hmm. Κάποιοι που έχουν μια δουλειά, είμαι δικηγόρος ας πούμε, είμαι προγραμματιστής υπολογιστών, ψάχνουν να βρουν μια ζωή εκτός της δουλειάς. Mm-hmm. Αν συμβαίνει αυτό που μου αρέσει να το κάνω και εργασία, τότε υπάρχει πλήρης ταύτιση και είμαι ευτυχισμένος ας πούμε. Αν δεν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν συμβαίνει σε όλους ας πούμε, και δεν γίνεται αυτό, και δεν γίνεται κιόλας, κάπου αφήνουν τον επαγγελματικό χώρο, στην αφήγησή τους περνάει σε ένα δεύτερο τρίτο επίπεδο, σχεδόν δεν αναφέρονται καθόλου, και έχουν μια έξω εργασιακή ασχολία, παίζω σε συγκρότημα ας πούμε, mm-hmm. που αυτό χτίζουν τη ζωή τους γύρω από αυτό, δηλαδή είμαι περισσότερο μουσικός παρά δικηγόρος ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Το ενδιαφέρον είναι πως βλέπουν ας πούμε αυτοί που έχουν ακολουθήσει, είμαι υπάλληλος σε μια, είμαι δάσκαλος ας πούμε έτσι, ακόμα και εκεί διαφοροποιείται από το μέσο δάσκαλο, δηλαδή έχω μια αφήγηση που με εξιστορεί μια απεργία, που μάλιστα ήταν ας πούμε στο κύκλο απεργιών των μεγάλων απεργιών των δασκάλων του 2008, και μου λέει ότι εμείς είχαμε φτιάξει λέει μια μπάντα και πήγαμε και παίξαμε τη μέρα της απεργίας ας πούμε στην πλατεία της πόλης που ήμασταν, και ήρθανε τα παιδάκια και δημιουργήθηκε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί είδανε το δάσκαλό τους κάπως διαφορετικά σε έναν άλλο ρόλο και τι ωραία που έγινε. Δηλαδή αυτή η κινητοποίηση πάβει να έχει ας πούμε τα συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά της πορείας των αιτημάτων, και ξαναγίνεται πανκ, δηλαδή είναι μια επανάσταση με άλλον τρόπο ας πούμε, μια δημιουργική επανάσταση. Άλλωστε από όσους μίλησα, κανείς δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το συνδικαλισμό, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό ας πούμε, αλλά αυτό που πρημοδοτούν περισσότερο στη ζωή τους είναι η δημιουργικότητα. Mm-hmm. Και όχι αυτό το αίτημα, η βελτίωση των συνδικών εργασίας και τα λοιπά, έτσι, ένα τυπικό κομματικό, θα λέγαμε, συνδικαλιστικό αίτημα. Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, με ποιους τρόπους αντιμετώπισαν, ας πούμε, άτομα της πρώτης και της δεύτερης γενιάς των Bankidon, το ρόλο που απέκτησαν κάποιοι από αυτούς στο μέλλον ως γονείς. Τι πιστεύουν ας πούμε για τον εαυτό τους? Ναι, μοιραία κάποια στιγμή μπορεί να κάνεις οικογένεια, μπορεί να κάνεις και παιδιά, και αναγκαστικά θα πρέπει να πας και στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις πάνες ας πούμε, πρέπει να βρεις δουλειά, γιατί πώς θα γίνει να υποστηρίξεις. Πώς θα αγοράσεις τις πάνες. Πώς θα αγοράσεις τις πάνες, πώς θα αγοράσεις τις πάνες, ναι, τις κρέμες του μωρού, ή τέλος πάντων πρέπει να έρθεις και επαφή με τους γονείς των άλλων παιδιών όταν το στέλνεις στο νηπιαγωγείο ή με το σχολείο κτλ. Παρότι ας πούμε, ναι, κάποιοι στην αρχή υπάρχει μια δυσκολία. Νομίζω ότι οι πρώτοι που κάνανε παιδιά ήταν πολύ, νιώσανε μια μηχανία στο να είναι και τα δύο. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους πρώτους που αποκτήσανε παιδιά έφυγαν. Ναι, έφυγαν. Τέλος πάντων πέρασαν σε ένα περιθώριο και είπαν ότι δεν πάω στη συναυλία γιατί κάνω babysitting ας πούμε. Ναι. Έχω μια περίπτωση ενός ζευγαριού που διεκδίκησε να είμαι και στη σκηνή, να έχω και παιδιά. Η αφήγησή τους είναι σχεδόν δραματική, γιατί είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Εκείνες τις μέρες, δηλαδή στη δεκαετία, τέλη δεκαετίας του 90 ας πούμε. Γιατί απλά μιλάμε για κάτι το οποίο έχει δομηθεί σε μια εφηβικότητα. Είμαστε μαζί, πίνουμε μπύρες, κάνουμε πλάκα. Όταν ο άλλος αρχίσει και μας μιλάει για τον παιδίατρο, ότι κάτι είπε αυτό το παιδί μου ας πούμε, είναι εκτός πλαισίου το συζητήσεων. Εμείς μιλάμε για μουσικές, για γκρουπ, για τους μπάτσους, τι είναι αυτό ας πούμε. Κακά τα ψέματα, πάρα πολλοί φοβόντουσαν και την οικογένειά τους, δηλαδή ότι τι θα γίνω, θα έχω παντόφλες, θα φοράω πιτζάμα και θα γίνω όπως ο πατέρας μου ας πούμε. Ή τέλος πάντων θα πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, υπάρχει ένας φόβος και γι' αυτό.
Αλλά τελικά, εντάξει, ζωή είναι ζωή, κάνεις και παιδιά. Δεν ήταν τόσο κοινωνικά απόβλητα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έχουν μια λειτουργικότητα στη γειτονιά τους, στο σχολείο κτλ. Από αφηγήσεις είδα ότι χρησιμοποίησαν, ας πούμε, αυτή τη συμμετοχή που έπρεπε να έχεις για να είσαι στην ΠΑΚ σκηνή, σε συμμετοχή στο Σύλλογο Γονέων, σε πρωτοβουλίες που είχαν. Και ίσως να μην είναι και τόσο πανκ αυτό, δηλαδή κάποτε μπορεί η ελληνική κοινωνία να είχε τέτοιες δεξιότητες, αλλά τις έχασε, πιστεύω, στη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη συμμετοχή, και έγινε πολύ πιο ατομικιστική, τέλος πάντων οικογενειοκεντρική. Mm-hmm. Κοινότητες όπως και Σαργανή ο Βύρωνας, που τις γνωρίζω λίγο καλύτερα, που ήταν και λίγο... Έτσι ξεκινήσαν από την προσφυγιά, ναι. Ζήσανε, ας πούμε, την κατοχή, ναι, και τη δεκαετία του 50 και του 60 είχαν περισσότερο αναπτύξει τέτοιες στρατηγικές, ας πούμε, αλληλοβοήθειας, τις οποίες όμως τις χάσανε στη δεκαετία του 80. Αυτό φαίνεται σήμερα αν πάει κανείς σε αυτές τις περιοχές. Δεν ξέρω αν η κρίση επανεκκίνησε κάποια τα ανακλαστικά περισσότερα, αλλά όταν ήμουν εγώ μικρός, πέσαμε στον δρόμο όλα τα παιδιά της γειτονιάς, όλο και κάποια μητέρα κοίταζε, δεν είναι ανάγκη να έβγαινε η δικιά σου. Ναι, ναι. Ή ήταν πολύ συχνό να σου πει δώσ' μου λίγη ζάχαρη, ξέρω εγώ, μου τελείωσε, ας πούμε. Mm-hmm. Ή, βοηθούσε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Τι θέλω να πω. Ίσως αυτές οι δεξιότητες που είχαν, ναι, τους έφερε σε μια αλληλεπίδραση με τη γειτονιά, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είδαν ότι δεν είναι τίποτα τέρατα, ας πούμε, δεν τρώνε ανθρώπους. Ίσως και αυτή η παράξενη εμφάνιση, η οποία πλέον και κάποιες διασημότητες την έχουν, σωστά, και κάποιοι χαρακτήρες σε σύριαλ, στην τηλεόραση, δηλαδή τώρα το να έχεις ένα τατουάζ, δεν νομίζω ότι σε κάνει φυλακόβιο όπως... Ναι. Θα σε χαρακτηρίζανε στη δεκαετία του 80, γιατί οι περισσότεροι διάσημοι έχουν πάρα πολλά τατουάζ, ή ξέρω εγώ, κάπου αναφέρω αυτό το συμπαθή χαρακτήρα, το Λάζαρο στο «Είσαι το τέρι μου», ένα πάρα πολύ δημοφιλές σειριάλ, ο οποίος με μοϊκάνα, βαμμένη πορτοκαλί, αλλά ήταν πολύ συμπαθής φιγούρα, ας πούμε. Άρα κάπου και η κοινωνία, τουλάχιστον την εμφάνιση, δεν την προσμετράει τόσο πολύ όσο παλιότερα, αλλά κυρίως νομίζω γίνεται μέσα από το σχολείο, ότι οι γονείς σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι και εσύ είσαι, και ίσως και οι άλλες γενιές, δηλαδή και οι ροκάδες πλέον είναι μια γενιά, ίσως η γενιά των σημερινών 40-50 πενηντάριδων που είναι οι γονείς, είναι λίγο πιο ανεκτική και έχει λιγότερο αυτό το τα στενά μικροαστικά ήθη που είχε η αντίστοιχη ηλικιακά της δεκαετίας του 80, ας πούμε. Ναι. Πάντως σίγουρα δεν είναι κοινωνικά απόβλητα, είναι λειτουργικά, λειτουργικότατη κοινωνικά, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Χωρίς να λέω ότι αποδέχονται βέβαια και ότι... Καλά, ναι. Ναι, τα στερεότυπα, ας πούμε, που η κοινωνία ζητάει. Mm-hmm. Τώρα, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που βγαίνουν από το βιβλίο. Mm-hmm. Αλλά αφορούν περισσότερο εσένα. Mm-hmm. Αν μπορείς να μου πεις με λίγα λόγια τη δική σου αφήγηση ζωής σε σχέση με την ένταξή σου στο punk. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι. Πώς είναι πλάκης με αυτό, και δεν είναι πλάκης με κάτι άλλο, ξέρω, από παρέα, από άκουσες κάτι. Ναι. Κοίτα, αν το δούμε λίγο πιο ψυχαναλυτικά, ας πούμε, ένα παιδί που στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ή στην έκτη δημοτικού, αν το πάμε πάρα πολύ ψυχαναλυτικά, πάρα πολύ ψυχαναλυτικά, να το πάμε, ναι. Εγώ έμενα, τέλος πάω στο πάρκο της Καραολή και Δημητρίου στο Βύρωνα, όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός και με πήγαινε βόλτα η μαμά μου, ήταν μια Πάμπι Λάρκ που παίζανε τότε, είχαν παίξει και Σπυριδούλα. Εκεί μαζευόντουσαν τα φρικιά
της περιοχής και αλλάζανε στο γρασίδι, παίζανε τη ζωή ντραν ντραν, σου γελά, ξέρω εγώ, και εγώ τους φοβόμουν αυτούς, γιατί μου είχε πει η μάνα μου ότι είναι αλήτες, μέχρι που δεν πλησίαζα, γιατί νόμιζα ότι τρώνε κόσμο, ας πούμε, γιατί σφάζουνε, δηλαδή μου είχε συμβεί να μπαίνουν 2-3 στο λεωφορείο και να μην έχει και πολύ κόσμο και να λέω στη μητέρα μου πάμε να κατέβουμε, μεγάλη φοβία. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση άκουσα αυτό το τραγούδι της Μπέλου, ένας αλήτης πέθανε στο πάρκο τη γωνία, όπως λέει, και το συνέδεσα, δεν θυμάμαι καν πόσο ήμουνα, πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρός, ότι αυτοί θα πεθάνουν κάποτε. Και τότε με έπιασε ένα αντίθετο αίσθημα, ότι γάμο το γιατί όμως να πεθάνουν στο πάρκο εδώ, θα βλέπουμε νεκρούς αυτούς τους τύπους. Έγινε και ένας γιος ενός συναδέλφου του πατέρα μου, που τον ήξερα από μικρόν, πιο μεγάλος και τον συμπαθούσα, μου είχε λίγο έτσι σαν τσικό κάπως, και ξαφνικά τον είδαμε μαλούρα και λέω και ο Γιάννης θα γίνει έτσι. Δημιουργήθηκε ένα αντίθετο αίσθημα αγάπης, προστασίας μάλλον από εμένα προς αυτούς, τέλος πάντων. Οπότε είχα γενικά μια καλή άποψη για αυτά τα άτομα που... τώρα ένα παιδί στο γυμνάσιο μετά, και σε κάποια φάση στο δημοτικό άρχισα να ακούω ροκ, γιατί αυτοί ήταν αυτοί τόσο συμπαθείς με τα μαλλιάδες που κάποια στιγμή θα πεθαίνανε άδικα επειδή φταίει η κοινωνία, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα στο γυμνάσιο ένα παιδί που είναι πιο παχουλό, που είναι πιο κοντό, που στο μπάσκετ δεν έχει καμία τύχη, ποδόσφαιρο δεν ξέρει, ενώ οι άλλοι είναι μπαλαδόροι και μπασκετμπολίστες, οι πιο high, είναι και καλός μαθητής, ας πούμε, άρα είναι και φυτό, ή θα παρέμενε φυτό ή κάτι θα έκανε παραπάνω, εκεί έδεσε το παν. Δηλαδή ξαφνικά έκανε τα μαλλιά έτσι και υπήρχες. Ας πούμε, δημιουργήθηκε και μια παρέα φυσικά που ενδυνάμωνε το κάθε μέλος ξεχωριστά και ενδυναμωνότανε όλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι η μπάντα που μετά έπαιξα στην ουσία προέρχεται από αυτό το γυμνάσιο, ας πούμε. Στην Κεσαριανή, που λέγες και ένα χαϊλίκι, γιατί ήσουν η νέα μουσική, δεν ήσουν οι ροκάδες, ας πούμε, ήσουν κάτι που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Και κάπως έτσι, γιατί να μην διαλέξεις και το πακ. Μουσικά, για μένα μου άρεσε περισσότερο, ήταν κάτι πολύ πιο γρήγορο, τουλάχιστον αυτά που ακούγαμε, Class, Sex Pistols και τα λοιπά. Μετά μπαίνει και το πολιτικό. Στην Κεσαριανή που πήγαινα εγώ σχολείο, υπήρχε μια πολιτικοποίηση, είτε ήταν, ας πούμε, οι Κνίτες, αλλά ως περιοχή είχε την πολιτική συνείδηση. Μετά έρχονται οι Κρας που σου λένε, λες, είναι κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται και φάση με τον Γκαλτέζα, οπότε εγώ περίπου τότε πρωτοκατέβηκα στα Εξάρχεια, και μετά απλά ό,τι ήταν κουσούρι σου, δηλαδή το να γράφω καλά εκθέσεις, με εκδίδοντας ένα φαντζίνι το έκανες ατού σου και έβγαζε και αυτά που είχες μέσα σου, στο κεφάλι σου, ας πούμε. Κάπως έτσι πιστεύω είναι η ιστορία των περισσότερων. Ναι. Μετά, επειδή δεν ήταν ανάγκη να ξέρεις μουσική για να παίξεις, έκανες και συγκρότημα, εμπλεκόσουνα και στις συναυλίες πώς θα γίνουν, ας πούμε. Και αυτό. Και αυτό, ωραία. Τώρα είσαι εκπαιδευτικός, έτσι. Έχει επιδράσει η παγωγή σου στο punk, στο πώς αντιμετωπίζεις αυτό που κάνεις, στο πώς αντιμετωπίζεις τα παιδιά, στο τι θες να κάνεις στο σχολείο, γιατί εντάξει, το σχολείο, ας πούμε, είναι ένας κρατικός θεσμός και θέλει να πάει τα πράγματα προς τα κάτω. Εσύ τι μάθημα κάνεις? Εγώ είμαι φιλόλογος. Είσαι φιλόλογος. Είναι και ιδιαίτερα τα μαθήματα, ας πούμε, του φιλολόγου, γιατί μπορείς να πεις πράγματα ή να οδηγήσεις προς τα κάτω. Αυτή η παγωγή σου, αυτό που πέρασε, ας πούμε, όλο αυτό, γιατί ασχολήθηκες με τα φανζίν γενικά, είσαι ασχοληθεί. Σε έχει αλλάξει, σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς σε σχέση με αυτό που κάνεις? Τώρα είναι δύσκολη ερώτηση. Απ' τη μία, ναι, θα ήθελες να κάνεις πράγματα, απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, είσαι σε ένα πλαίσιο που είναι στενό, αναπαράγει την κοινωνία, ας πούμε.
Απ' την άλλη, είμαι και σε ένα σχολείο του κέντρου, το οποίο είναι αρκετά ιδιόρυθμο, όλα τα σχολεία του κέντρου έτσι είναι, πάρα πολλά παιδιά με καταγωγή από άλλες χώρες, τα οποία θέλουν να γίνουν κάτι, δεν θέλουν να γίνουν μποέμ. Δηλαδή έχουμε είτε αθλητές που θέλουν να πάνε να γίνουν ποδοσφαιριστές, παλαιστές ή δεν ξέρω εγώ τι, είτε παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν για να γίνουν κάτι καλύτερο από τον πατέρα τους. Δηλαδή μια νοοτροπία που δεν την είχα εγώ. Αν ψάχνουμε να βρούμε την παιδική μας ηλικία, ας πούμε. Θέλουν να κάνεις το μάθημα, να τους πεις να γράψουν τις πανελλαδικές για να πάνε να γράψουν και να γίνουν γιατροί και δικηγόροι, ας πούμε. Πιθανότατα στα προάστια να μην ισχύει αυτό. Προσπαθώ να κάνω τα παιδιά να γράφουν έτσι όπως νομίζουν. Γι' αυτό γράφουμε και πάρα πολύ, παρότι τώρα το έχουν σιγά σιγά το συνηθίζουν. Και νομίζω ότι ναι, αυτό που μπορώ να προσφέρω είναι να τα κάνουν να γράφουν. Γιατί δεν έχουν πείρα στο να γράφουν. Δεν έχουν πείρα στο να διαβάσουν επίσης. Αν τα κριτήρια είναι τα δικά μας στις δεκαετίες του 80 και του 90, ακόμα και ο μαθητής που δεν πληρούσε, ας πούμε, τα δεδομένα του σχολείου, μια αθλητική εφημερίδα τη διάβαζε πολύ άνετα. Τώρα όχι, δεν διαβάζουν ούτε καν μονόστιλο. Δηλαδή παθαίνουν ναυτία. Αν τα κάνεις και λίγο να διαβάσουν ένα κείμενο και κυρίως να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους, πιστεύω ότι έχεις πετύχει. Αλλά δεν μπορείς, δεν είναι ταινία αμερικάνικη που πάει Μισελ Φάιφερ και τους λέει για τον Bob Dylan, ας πούμε. Είναι πιο σκληρά τα πράγματα, είναι ένα πρόγραμμα που σε πιέζει πάρα πολύ. Γίνονται πράγματα, εντάξει, μπορεί να τα πας κάπου να τους δείξεις κάτι, να το ευχαριστηθούν περισσότερο, ας πούμε, αλλά μιλάμε για υποκείμενα που διαφέρουν πάρα πολύ από εμάς. Είναι κάπου όπως ήταν οι γονείς μας σε μηνιών εκδοχή. Δηλαδή θέλω σπιτάκι, θέλω ταβερνούλα, τουλάχιστον τα παιδιά που έχω δουλέψει εγώ, ας πούμε. Με κοροϊδεύουνε φέτος μόλις. Ακούνε κυρίως hip hop, είχα και πάνκιδες, αλλά τώρα ανακαλύψανε τα περί βιβλίου και τα λοιπά και μπήκανε και είδανε κοινωνικά απόλυτα στο YouTube και περπατάω και κάνουν κοινωνικά απόλυτα. Είναι το τελευταίο δύο εβδομάδων, ας πούμε, η καζούρα που γίνεται. Αυτοί όχι, θέλουν hip hop γιατί το hip hop έχει καριέρα. Δηλαδή ο μέσος μαθητής μου, προχθές που σκοτώθηκε αυτός ο Παντελής Παντελίδη, το οποίο αγνοούσα, και εγώ το ίδιο, έγινε και βία στο σχολείο. Μιλάμε, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Σοβαρά. Ναι, όχι τόσο πιστεύω λόγω των τραγουδιών που νομίζω ότι είναι καψούρικα, κάτι τέτοια, αλλά λόγω αυτής της φιγούρας που ανέβασε 5 βίντεο και έγινε πάρα πολύ γνωστός. Δηλαδή, ότι πώς πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα μπορούμε, και εμείς μπορούμε να γίνουμε διάσημοι και πιθανότατα και πλούσιοι, ας πούμε. Να έχουμε Mercedes και τέτοια. Δεν ξέρω αν είναι όλων των εφήβων αυτό το όνειρο, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν είναι. Φαντάζομαι δεν θα είναι, όχι. Ποτέ δεν ήταν πάντα όλων κάτι. Ναι, απλά τα μέρη που έχω δουλέψει είναι κυρίως αυτό, ας πούμε. Ωραία. Ο τίτλος του βιβλίου, έτσι, Κοινωνικά Απόβλητα, που ήταν και η ονομασία του γκρουπ που έπαιζες, ήταν ο πρώτος που σου ήρθε στο μυαλό, επειδή ήσουν ο ντράμερ των Κοινωνικά Απόβλητα, ή το έβαλες για κάποιον άλλο λόγο, και επειδή κόλλαγε κιόλας, επειδή και καλά οι πάνκιδες θεωρούνταν Κοινωνικά Απόβλητα? Ναι, αυτό θέλω να πω. Βέβαια, εδώ είναι ένα χιούμορ που γίνεται. Έχει πάρα πολύ χιούμορ το βιβλίο, παρότι φαίνεται να μην έχει καθόλου. Το οποίο όμως είναι σε τρίτο, τέταρτο επίπεδο πίσω από τις γραμμές. Είναι ένα χιούμορ, είναι το γκρουπ μου, το ερωτηματικό, είναι τυπικό όνομα punk group, ας πούμε, έτσι ένα αντικοινωνικό.
πράγμα είναι αυτό που φαντασιωνόντουσαν ότι ήταν, ας πούμε, τότε. Το οποίο τελικά ίσως να μην ήταν. Και είναι και μια ερώτηση, τελικά τι ήταν. Το οποίο δεν ξέρω αν την απαντάω, αλλά καλό είναι να μπαίνει, ας πούμε, γιατί κακά τα ψέματα. Από μόνο το να βάλουμε και λίγο την πανκ σκηνή, αυτό γίνεται στο βιβλίο, και να την εξετάσουμε δεν λέει και τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση, ας πούμε. Δηλαδή τέτοιες ομάδες τι ρόλο παίξανε σε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν ξέρω αν τελείωσε ή αν δεν τελείωσε, αλλά είναι ένα αντικείμενο που πρέπει να εξεταστεί. Δηλαδή είναι έτσι και οι μέρες πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό τελικά. Ωραία. Τώρα φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Υπάρχει μια φράση στο βιβλίο, νομίζω είναι κάποιας πληροφορήτριας, κάποιας άλλης ερευνήτριας, θα μου πεις τώρα γιατί τη θυμάμαι, που η οποία είναι εξής. Το πάγκλι δεν είναι μια τρύπα στο τζιν, είναι ένα άνοιγμα στο μυαλό. Είναι έτσι, το βιώσεις έτσι, νομίζω ότι είναι έτσι. Νομίζω ναι. Ότι αυτός που πέρασε από αυτή τη φάση δεν νιώθει μόνο διαφορετικός, νομίζω ότι και είναι. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Αν το δούμε με όρους κοινωνικής μηχανικής, ξέρω εγώ, είναι ότι η κοινωνία πήγε μπροστά, δεν είναι κατά ανάγκη αυτό το ζητούμενο, αλλά σίγουρα πέρασε σε ένα άλλο, σε μια άλλη, άνοιξε έναν άλλο δρόμο, εκτός αυτού που έδινε η κοινωνία έτσι όπως την ξέραμε. Όχι ότι έκανε επανάσταση, συνήθως τίποτα δεν είναι τόσο ρηξικέλευτο, ας πούμε, και πόσο μάλλον από μερικά άτομα, ας πούμε. Αλλά σίγουρα ναι, ήταν και μια τρύπα στο μυαλό, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, έστειλαν σε μια συλλογικότητα που λέγεται Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων ένα κείμενο, το οποίο έκανε κριτική όχι στο δικό σου βιβλίο. Εγώ βέβαια δεν το ήξερα τότε για να ρωτάγα τον Νίκο τον Σούζα, αλλά επειδή σας αφορά και τους δύο κατά κάποιο τρόπο, κάποια από αυτά που γράφουμε στην κριτική την υπενθύμησε ένας φίλος, βασικά μου την είπε, λέει το εξής. Το πρώτο λύση σκέλος της κριτικής μας αφορά την άρνησή μας να νομιμοποιήσουμε, αποδεχτούμε κινηματικά το ακαδημαϊκό περιβάλλον ως τόπο παραγωγής κινηματικής θεωρίας ιστορίας. Οι λόγοι μας λέει απλή και κατανοητή. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον ως ένα ιεραρχημένο περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον αναελευθερίας. Η σχέση που γεννιέται με τον εργοδότη κάθετος προϊστάμενο και η προοπτική της καριέρας υποτάσσει και τον επιβλεπόμενο διδακτορικό στον επιβλέποντα καθηγητή που με τη σειρά του έχει υποταχθεί και υποτάσσει στις αντίστοιχες ιεραρχίες. Δηλαδή, κατάλαβες θέλω να πει ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο αφορά και εσένα, γιατί εσύ, ας πούμε, έκανε μια εργασία για το πανκ, κάτι που θεωρείται επαναστατικό, ρηξικέλευτο κτλ. Αλλά μέσα σε ένα, όπως λέγεται, στήρο ακαδημαϊκό περιβάλλον κτλ. Τι λες γι' αυτό, έχει κάποια βάση μια τέτοια κριτική? Δεν μπορώ να το φτάσω τόσο μακριά, ας πούμε. Εγώ μπορώ να μιλήσω για μένα, δηλαδή. Ακόμα και όταν έπαιζα στα κοινωνικά απόβλητα, φοιτούσα σε ένα τμήμα και πήγαινα, δεν ήμουνα φοιτητής, ας πούμε, φάντασμα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα εκεί, το να σπουδάσω ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή, με μάθανε και κάποια εργαλεία στο να δουλεύεις αυτό το πράγμα και το αντικείμενο, ας πούμε, το οποίο δεν νομίζω ότι θα το μάθαινα διαβάζοντας εκείνη την εποχή κάποια φυλάδια ή τα γνωστά βιβλία, τέλος πάντων κινηματικά, που όλο στοιχείως πάρα πολλά από αυτά προερχόντουσαν από πανεπιστημιακούς, δηλαδή ο Νέγκρη, ξέρω εγώ, που πράγματα που μ' άρεσαν εκείνη την περίοδο ήταν και αυτοί σε κάποια πανεπιστήμια, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και σήμερα, δηλαδή ιδιαίτερα οι Ιταλοί, όλοι, ακόμα και ο Κούρτσιο ήταν σε κάποιο πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, δούλευε, καθηγητής τέλος πάντων.
Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο, το πανεπιστήμιο εγώ το βίωσα, εντάξει, σίγουρα έχει ιεραρχία, αλλά και πολλά πράγματα έχουν ιεραρχία και το συγκρότημα που έπαιζα είχε ιεραρχία. Κάποιος ήξερε καλύτερα να παίζει, κάποιος έγραφε τα κομμάτια, κάποιος φαινόταν περισσότερο, δηλαδή η ιεραρχία είναι κάτι... ένα δεύτερο, ποτέ δεν έβλεπα έτσι πολύ συμπαγή τα πράγματα, δηλαδή ότι υπάρχει το κίνημα. Εγώ σε αυτό που ξέρω εγώ πιθανότητα λέγανε κίνημα, βλέπω πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, συχνά και αντικρουόμενα. Δηλαδή δεν είναι κάτι ενιαίο. Όπως και αυτό που λέμε ακαδημία, πώς να το πω, ακαδημαϊκός χώρος, δεν είναι ένα. Και αυτό είναι πολλές φορές αντικρουόμενο, ας πούμε. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα περιφερειακά που κάνανε απεργία για να μην τους απολύσουν, είναι εκεί και δεν με αφορά εμένα. Εγώ το έβλεπα ως ένα κοινωνικό χώρο, δηλαδή και στα πάρτι που κάνανε κάτι έτσι αριστερές οργανώσεις, ήμουν ο επίτιμος disc jockey στη σχολή, πάντα συμμετείχα σε αυτό. Ή ακόμα και αν το δούμε σε επίπεδο δρόμου, δηλαδή ότι πας, πετάς πέντε πέτρες στα ΜΑΤ και μπαίνεις στο Πολυτεχνείο. Και αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο, δηλαδή και ως χώρος. Από εκεί και πέρα, το ότι κάνεις κάτι ως διδακτορικό δεν σημαίνει ότι ο άλλος σου επιβάλλει... εμένα το παράπονο μου ήταν, ας πούμε, ότι έλεγα, έγραψα, κοίτα το και δεν το κοίταγε, ας πούμε, η επιβλέπουσα, πώς να το πω. Ότι δεν υπήρχε καμία πίεση τη στιγμή που ήθελα και λίγη πίεση για να είμαι με τους χρόνους. Δεν μ' αρέσει να ανοίγω πολύ τραχανά, γιατί μετά δεν μαζεύεται. Μ' αρέσει να το κάνω και σε χρόνους. Δηλαδή ήταν, αυτό έγινε με καλογερικές συνθήκες. Έκανα αυτό. Και ήθελα και περισσότερη πίεση, κυρίως για να το βγάλω. Από εκεί πέρα δεν υπήρχε καμία παρέμβαση. Κάποιες παρεμβάσεις που γίνανε, ναι μεν διορθώθηκαν στο αντίτυπο που κατατέθηκε ως διδακτορικό, αλλά αφαιρέθηκαν γιατί δεν συμφωνούσα στο εκδιδόμενο βιβλίο. Άρα, ναι, είναι ένας χώρος το οποίο είναι και της κοινωνίας αυτό, εγώ έτσι το βλέπω. Που έχει και την ιεραρχία του, αλλά πολλά πράγματα έχουν και την ιεραρχία τους, είτε στον εργασιακό χώρο, και εγώ έχω ένα διευθυντή στο σχολείο, ας πούμε, τι να κάνω, να παρατήσω τη δουλειά και να γίνω τι. Παντού βλέπουμε την ιεραρχία και στην οικογένειά μου υπάρχει ιεραρχία, ενώ τη δικιά μου. Το παιδί, αν πάει να βάλει το χέρι του στο μάτι, το αρπάζω και του λέω κάτσε καλά. Ναι. Άρα υπάρχει μια ιεραρχία. Τέλος πάντων, αυτά λίγο είναι φιλοσοφίες. Αυτό που για μένα έχει σημασία είναι ότι φτάνουμε να συζητάμε για τον τρόπο παραγωγής κάποιου. Α, να ανοίξω πάλι μια παρένθεση. Όταν μπήκα στον κόπο να κάνω την έρευνα, τουλάχιστον ως προς την βιβλιογραφία, το 100%, όχι το 99%, των βιβλίων, των σοβαρών που έχουν γραφτεί για αυτό το πράγμα, που δεν είναι αφηγήσεις ανθρώπων για τη ζωή τους, που είναι ερμηνεία και μελέτη, είναι ακαδημαϊκές. Και λέω το 100%. Δεν μιλάω ούτε καν για 1%. Το οποίο στην Αμερική, στην Αγγλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, εδώ ένα βιβλίο που εκδόθηκε, η φιλοσοφία του πάνκου, το εξέδωσε τέλος πάντων η σκηνή και τα λοιπά, είναι μια εργασία μάστερ ενός τύπου στην Αμερική που είναι κάπως εμβληματικό, φαντάζομαι, γιατί είναι η μόνη έτσι λίγο πιο σοβαρή έκδοση που υπάρχει. Είναι πάλι αυτό, γιατί να υπάρχουν διπλά τέτοια. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Αυτό που με απασχολεί και το θεωρώ αρνητικό είναι το να επικεντρώνεται κανείς στη διαδικασία παραγωγής ενός πράγματος, ενός βιβλίου, και να αφήνει απ' έξω το τι λέει. Δηλαδή, έχω ακούσει να συζητάνε για άπειρα βιβλία πώς, τι βγήκε και ο συγγραφέας και θέλει να κάνει καριέρα και γιατί και πώς και αυτό και το οποίο, και δεν άκουσα τίποτα τι λέει. Αν συμφωνώ, διαφωνώ, συμφωνώ υπό όρους ή διαφωνώ υπό όρους. Εντάξει, για μένα εκεί είναι η ουσία. Κάτι λέει,
ας δούμε τι λέει, όχι τόσο το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Άρπη, τι άλλο, δεν βλέπω άλλα πράγματα να γίνονται έτσι με μια μέθοδο, ας πούμε, τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θέλω να ενώ θα μπορούσε πάρα πολύ να είχε γίνει μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο διδακτορικό για τη, πώς αντιμετωπίζει, ξέρω εγώ, ο ελληνικός τύπος την Ισπανική Επανάσταση, και να ήταν ευχαριστημένοι και οι ακαδημαϊκοί, γιατί τι γράφανε οι ελληνικές εφημερίδες για την Ισπανική Επανάσταση, και οι κινηματικοί, νέες πληροφορίες για την Ισπανική Επανάσταση, και πόσο το καθεστώς μεταξά, θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι, ας πούμε. Ίσως να δημιουργούνται και κάτι ότι είναι δικό μας και απειλούμαστε από άλλους που θα έρθουν και θα το... Τίποτα δεν είναι δικό μας, ούτε καν αυτό που έγραψα είναι δικό μου, είναι οποιοδήποτε το διαβάζει μετά, είναι τι θα καταλάβει, τι είναι στο μυαλό του, ας πούμε. Ναι, και ας στραφούμε στο τι λέει, όχι αυτό το βιβλίο, αλλά και οτιδήποτε, και όχι τόσο στο πώς έγινε, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, γιατί το ξέρω στην αρχή, τον Νίκο τον Τζουλούφη, που είναι κοινός φίλος και μας έφερε σε επαφή, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα κάναμε εδώ. Όχι, εντάξει, δεν φαίνονται πολλά πράγματα, μην νομίζεις. Καπνί. Ευχαριστώ πολύ. Φωτιές, και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Να είσαι καλά.